Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Κώστας Πετρωτός και Βασίλης Βλαχόπουλος παίζουν μπάλα με την επικαιρότητα. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι. Καλησπέρα σε όλους. 12 λεπτά μετά τις 4, είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης, 95 και 5. Η εκπομπή τρίτο ημίχρονο κοντά σας με Τάνια Δήμου, Βασίλη Λαχόπουλο, Κώστα Πετρωτό στα μικρόφωνα, Γιάννη Λελίδη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη. Η Λίλα είναι και η Ελένη Παπά, νομίζω, αν είδα έξω στη γραμματεία. Μαζί μέχρι και τις 6, όπως καταλαβαίνετε, σε μια πολύ καυτή μέρα σε επίπεδο ρεπορτάζ και μια πολύ δύσκολη μέρα ειδικά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί δεν σου τυχαίνει στη βάρδια που λέμε πολύ συχνά να έχεις να διαχειριστείς την πιθανή πώληση του μεγαλύτερου ταλέντου που έχει βγάλει αυτή η ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση Κωνσταντέλια νομίζω ότι είναι δικαιολογημένα στο top της επικαιρότητας, είναι ξεκάθαρο αυτό. Περιμένουμε την τελική απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Είναι σαφές ότι είναι μια δύσκολη απόφαση, δεν είναι εύκολη απόφαση, διότι αν ήταν εύκολη απόφαση, επειδή τα οικονομικά δεδομένα ουσιαστικά έχουν αναλυθεί και έχουν συμφωνηθεί μεταξύ ΠΑΟΚ και Σάλτσμπουργκ, 17,5 εκατομμύρια, 18% μεταπόληση, 10 εκατομμύρια μπροστά να δώσει η Σάλτσμπουργκ στον ΠΑΟΚ, ένα ναι θα μπορούσε να φέρει την μεταγραφή άμεσα, επειδή όμως δεν είναι εύκολη απόφαση και επειδή σαφέστατα υπάρχουν και αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα του κόσμου, γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν είναι απλά ένας πολύ καλός παίκτης, γι' αυτό και όλο αυτό το πράγμα τραβάει σε χρόνο. Δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει ακόμα. Από τον ΠΑΟΚ έχουμε ενημέρωση ότι μέχρι αύριο θα υπάρξει οριστική απάντηση προς την Σάλτσμπουργκ. Έχουμε και την πληροφορία ότι θα γίνει και συνομιλία απευθείας του Ιβάν Σαββίδη με τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, με τον οποίο μιλάει συχνά, η αλήθεια είναι, έχουν καλή επαφή και είμαστε εν αναμονή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε για αυτή την ιστορία που είναι λογικό να συζητιέται πάρα πολύ και να απασχολεί όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Νομίζω ο Κωνσταντέλιας, και θα συμφωνήσει σε αυτό. Καλησπέρα, δεν είπαμε ακόμα. Περιμένουμε την ώρα. Να πει καλησπέρα. Μα έφαγε σήμερα, μα έφαγε. Τα νιάδι μου εδώ πέρα, ο Γιάννης Ρελίδης. Τα είπα, τα παιδιά, όλου του είπα. Τα είπα τα ονόματα. Όλα τα ονόματα τα είπα. Απλά δεν πρόλαβε να πει την καλησπέρα, γιατί δεν θα πει να κάνει με το χαβαλέ σου εσύ. Αλλά Βασίλη μου, όταν έχει πιέσει από τον Άρη, το καταλαβαίνουμε. Δεν σου έχει τύχει τέτοιο θέμα σαν αυτό που συμβαίνει σήμερα στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μία αναστάτωση. Πείτε καλησπέρα στον κόσμο. Είπαμε ρε καλησπέρα, μα είπαμε, δεν άκουσε εσύ. Απλά δεν είσαι εσύ να πει. Γραμματεία είπε. Γραμματεία είπε. Φύγουμε, Βασίλη, Παρασκευή. Καλησπέρα, είπα Τάνια μου, απλά εσεί μπήκατε με διάθεση χαβαλέ. Αλλά ο Βασίλη, αν είχε τέτοια υπόθεση να διαχειριστεί, τώρα σε πληροφορώ ότι δεν θα ήταν στο στούντιο καν. Θα ήταν εδώ πέρα. Ρε Κώστα, τώρα πες καλησπέρα. Περίμενα να πεις. Καλησπέρα την είπα. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Αυτό σου εξηγώ. Δεν την άκουσες την καλησπέρα. Επειδή περίμενες. Μα ο Κάζ δεν την άκουσε από εδώ πέρα μέσα. Είπαμε καλησπέρα. Άντε καλά. Έτσι ξεκινήσαμε. Απλά εσύ περίμενες να κάνεις χαβαλέ στην αρχή. Όχι, δεν περίμενα να κάνω χαβαλέ, ρε φίλε. Έτσι. Τι καλησπέρα, Γιάννης Λελίδης. Είπα, Γιάννης Λελίδης, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, όλους σου είπα. Δεν άκουσες. Το μυαλό σου ήταν αλλού, Βασίλη μου. Όχι, μα δεν τα είπε, ρε Κωνσταντίνο. Σε είπα. Πάμε. Ωραία. Τι άλλο έχουμε. Να τα ξαναπώ θες, να πιστείς, γιατί δεν πείθησε. Για πες, σου έχει τύχει τέτοιο πράγμα, δεν σου έχει τύχει. Για τον Κωνσταντελιά. Ένα τέτοιο, ναι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο θέμα, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα και είναι δύσκολο θέμα διότι εγώ διαπιστώνω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να τον παραχωρήσει τον παίκτη. Ο κόσμος θέλει να το δει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα και είναι φυσιολογικό, γιατί είναι το μεγαλύτερο
ταλέντο. Είναι μια απόφαση η οποία περιέχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί δεν ξέρεις άμα έχει φτάσει στο πικ του. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε ούτως ή άλλως. Πικ δεν έχει φτάσει σίγουρα. Είναι ναι, το μόνο σίγουρο. Αυτό θέλω να πω. Είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης πρέπει να ξέρουμε και ποια είναι η άποψη του παίχτη. Δηλαδή αυτό έχει μείνει να πεις. Ποια είναι η άποψη του παίκτη του θέμα. Σίγουρα δεν είναι πιεστικός ο Κωνσταντέλιας. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι σε όλα τα σενάρια θετικός είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν είναι πιεστικός, δεν είναι το παιδί το οποίο θα σε πιέσει. Είναι παιδί ακόμα καταρχάς. Ναι. Δεν είναι ο παίκτης που είναι 30 χρονών και σου λέει ήρθε η ώρα να πάρω μεταγραφή και σε πιέζει πρόεδρο, δώσε με. Σε ναι. καμία περίπτωση δεν είναι έτσι. Απ' την άλλη δεν είναι και ο παίκτης που θα σου πει μη με δίνεις. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι μιλάμε για ένα παιδί. Δηλαδή το περιβάλλον του, η εταιρεία που τον εκπροσωπεί, όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να έχουν πιο ξεκάθαρα θέλω. Εγώ νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας πιο πολύ χαίρεται το παιχνίδι. Σίγουρα τον εξητάρει. Όταν ακούει, ας πούμε, ότι η Σάλτσμπουργκ είναι μια ομάδα η οποία έχει τον Χάλαντ, ξέρω εγώ, και τον έφτιαξε και αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος center forward στον κόσμο. Σίγουρα τον εξητάρει, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τον εξητάρει ο ΠΑΟΚ. Γιατί λες ότι θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, ας πούμε. Αυτό λέει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ενημέρωση του ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει δώσει deadline η Ζάλτσμπουργκ, έχει πει ότι κοιτάξτε. Ο ΠΑΟΚ είπε ότι θα απαντήσουμε. Ναι. Μπορεί να έχει δώσει τελεσίγραφο. Αυτό λέω, να έχει στείλει κάποιο τελεσίγραφο. Κοιτάξτε ότι η Ζάλτσμπουργκ πιέζει και τον θέλει άμεσα είναι δεδομένο. Γι' αυτό και κάθεται και συζητάει με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ένα βασικό κομμάτι τη διαπραγμάτευση είναι πόσα λεφτά θα πάρει μπροστά ο ΠΑΟΚ. Είναι βασικό κομμάτι της διαπραγματεύσης αυτό. Τα 10 εκατομμύρια δεν ισχύουν. Αυτό σου λέω. Όταν από τα 7, γιατί οι μεταγραφές, να ξέρετε, κατά 80% ειδικά στο ποδόσφαιρο, δίνεις τα μισά λεφτά μπροστά. Ναι. Όταν από τα μισά λεφτά μπροστά έχει φτάσει στα 10 εκατομμύρια και μπορεί και παραπάνω, αυτό βλέπεις ότι σου δείχνει διάθεση. Σάλτσμπουργκ, okay, να στα δώσω. Ναι. Θέλω τον παίχτη. Με ενδιαφέρει. Γιατί έχω προκριματικά Champions League. Θέλω να τον εξελίξω. Είναι project. Θέλω να χτίσω την ομάδα πάνω του. Είναι κάτι το οποίο. Απασχολεί και θα πω και κάτι τώρα που δεν το έχω πει και θα το πω τώρα. Η εταιρεία που εκπροσωπεί τον Κωνσταντέλια, η ProHeroes, έχει έδρα το Linzer της Αυστρίας. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει πολύ στενούς δεσμούς με τη Salzburg και τη Λειψία. Και η δική μου πληροφορία λέει ότι είναι τόσο δουλεμένο το project που υπάρχει ήδη στο πλάνο και πότε θα πάει ο παίκτης από τη Salzburg στη Λειψία. Είναι δηλαδή τόσο πολύ μελετημένο όλο αυτό που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τον Κωνσταντέλια, η εταιρεία του, γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και εκτιμούν εκεί στην Red Bull ότι μπορούν να τον εξελίξουν μέσω και Salzburg και Λειψίας. Δύο ομάδων οι οποίες είναι ουσιαστικά με ίδια ιδιοκτησία τη Red Bull και καταλαβαίνεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να φέρει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές και για την ίδια την ομάδα την Αυστριακή, η οποία θυμίζω ότι είχε πάρει ένα παίκτη από τη Saint-Étienne 13 εκατομμύρια ευρώ και με τον Κωνσταντέλια πάει να κάνει ρεκόρ αγοράς ποδοσφαιριστή. Και πόσο τον πούλησε τότε? Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το δεν τον πούλησε, τον έχει ακόμα. Τον έχει ακόμα. Τον έχει ακόμα. Αλλά η Salzburg πουλάει 30, 50, 60, τάνια. Κοίταξε, τα 10 με τα 50, τα 17 με τα 50 έχουν μια μεγάλη απόσταση. Τα 17 απόσταση, σημαίνει έτσι. Ότι θα πας στα 50 σίγουρα, ναι. Άμα εξελιχθεί σωστά δηλαδή. Εννοώ από αυτά που θα πάρει τώρα ο ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα, έτσι. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πουλήσει. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα ποσά. Δεν υπάρχει ελληνική ομάδα. Δηλαδή, για ελληνική ομάδα, νομίζω τώρα και αυτό που ακούγεται για τον Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό, τα 20 εκατομμύρια, είναι τρελό νούμερο. Δεν φτάνει κάπου 15 με 20, βαριά. Κάτσε, αν ο Κωνσταντέλιας παίξει Champions League προκριματικά και δείξει την αξία του, πιστεύεις ότι θα υπάρξουν άλλες προτάσεις ή την επόμενη χρονιά? Δεν το αποκλείω να πάει και στα 25, αλλά έχει ένα ταβάνι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, αυτή είναι μια αλήθεια. Εντάξει, okay. Είναι μια αλήθεια. Και ένας λόγος δηλαδή που υπάρχει αυτή η πίεση για τη μεταγραφή είναι και αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι υπάρχει και μεγάλο ποσοστό μεταπόληση, γιατί προφανώς ο ΠΑΟΚ ποντάρει στο ότι θα πάρει και άλλα χρήματα μετά. Έτσι. Δεν θα πάρει μόνο τα χρήματα τα άμεσα, θα πάρει και το ποσοστό. Νομίζω ότι αυτό που επήγει τώρα είναι τα άμεσα. Τα άμεσα χρήματα, και τι απόφαση παίρνει τώρα. Είναι μεγάλη. Εγώ είναι η πρώτη φορά, γιατί το σταματήσαμε εκεί, είναι η πρώτη φορά πιστεύω που αν κάναμε ένα γκάλουπ και λέγαμε θέλετε ο ΠΑΟΚ να κάνει δύο μεταγραφές λιγότερες και να κρατήσει τον Κωνσταντέλια, ο κόσμος έλεγε να κρατήσει τον Κωνσταντέλια. Είναι ο μοναδικός παίκτης για τον οποίο θα υπήρχε καθολική πώς το λένε, συμφωνία στο ότι μην πάρουμε παίκτη. Εγώ, εγώ νομίζω ότι άμα ρωτήσει τον κόσμο τι θέλει, θα σου πει να κρατήσουμε τον Κωνσταντέλια και να γίνουν και μεταγραφές. Ναι, ρε παιδί μου, αν του πει όμως να πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια για να πάρουμε τέσσερις παίκτες ή να κρατήσουμε τον Κωνσταντέλια για να πάρουμε δύο παίκτες, θα πάει με το δεύτερο σενάριο. Το μεγάλο ζήτημα είναι τα χρήματα που θα πάρθουν αυτή τη στιγμή από την πώληση του Κωνσταντέλια να δαπανηθούν σε μεταγραφές. Είπες μια λέξη μαγική και θέλω να το πω αυτό. Είπες χρήματα. Επειδή είναι πάρα πολλές θεωρίες, υπάρχουν δεν υπάρχουν χρήματα. Στην λογική του απλού οπαδού και στη δική μου, κάνοντας τη σύγκριση με την εποχή Σαββίδη πριν το 19, σε χρονιά Champions League μου κάθεται κάπως να θέλει ο ΠΑΟΚ έτσι να πουλήσει τώρα τον παίκτη παραμονές προκριματικών Champions League.
Απ' την άλλη όμως, επειδή δεν είμαστε ούτε στην τσέπη του Σαββίδη, ούτε μέσα στο γραφείο της Μαρίας Γκοντζαρόβα, της νέας αθλητικής, μάλλον της νέας διευθύνουσας συμβούλου της ΠΑΕΠΑΟΚ και καλή της επιτυχία, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα οικονομικά, ποια είναι η κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή όντως ο ΠΑΟΚ καίγεται για ρευστό, ούτε να σου πω ότι δεν καίγεται για ρευστό. Αυτό το ξέρουν οι ίδιοι, είναι δικό τους θέμα. Έτσι. Πάντως, αν κάνουμε μία σύγκριση με τον ΠΑΟΚ πρώτου 19, αυτή τη στιγμή θα πεις ότι πρώτου 19, όπως είναι στο μυαλό μου, όπως τα έχω, ας πούμε, δεν θα τον έδινε τώρα τον Κωνσταντίνη. Τώρα, γιατί τον δίνει τώρα, εάν θεωρεί ότι έχει φτάσει σε ένα πικ, αν ήταν μία συμφωνία δουλεμένη το προηγούμενο διάστημα, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι. Δεν το ξέρει κανένας άλλος. Έτσι, για να είμαστε και λίγο σοβαροί, ούτε να κατηγορούμε, ούτε να χαϊδεύουμε. Να λέμε πράγματα με βάση την κοινή λογική. Εντάξει, αυτό που λέω εσύ τώρα, η λογική λέει ότι όταν έχεις την προοπτική της πρόκρισης στο Stage League του Champions League, πιο λογικό μοιάζει να μην τον πουλήσεις. Ναι, να το κρατήσεις όλους. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι λειτουργούν εντός αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. Απ' την άλλη είναι και αυτό. Αυτοί ξέρουν. Απ' την άλλη τις ανάγκες. Λες πόσο μπορεί να πιάσει ένας Έλληνας παίκτης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι και αυτό μια πόσο μπορεί να ανέβει, ναι. Σοβαρή πτυχή. Εγώ δεν το λέω ότι δεν υπάρχει. Είναι σοβαρή σκέψη αυτή. Δηλαδή μπορεί να φύγει πάνω από τα 18-20 εκατομμύρια. Δηλαδή αξίζει να περιμένεις για τα 20 εκατομμύρια, χτύπα ξύλο, κάτι συμβαίνει το καλοκαίρι. Είναι και αυτό μία πλευρά. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε στην πλευρά του Σαββίδη. Ο Σαββίδης αποφασίζει και η Γκοντζαρόβα. Εμείς είμαστε απ' έξω και τα βλέπουμε και κρίνουμε. Έτσι. Η λογική λέει ότι το ωραίο θα ήταν το ιδανικό να μείνουν όλοι αυτοί, η υπέροχη ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και τα σάρωσε όλα. Να πάρει και ένα παιχταρά center for. Και να πάρει και ένα στόπερ και να πάρει καλή πρόταση. Και ένα extreme και να πάρει super πλήρες και να μπει με φόρα στους ομίλους. Και να σου πουλήσει το Γενάρη. Το γεγονός ότι η Ζάλσμπουργκ έχει κάνει τόσο μεγάλη προσφορά μαζί με την προκαταβολή που σκοπεύει να δώσει, υπάρχει περίπτωση να υποδεικνύει ότι είναι ακρίβη και πρόταση μιας άλλης ομάδας με την οποία ταυτόχρονα συζητάει ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή, ότι είπες νωρίτερα ότι συνήθως είναι τα μισά λεφτά μπροστά και ότι τα 12,5 εκατομμύρια που ξέραμε μέχρι πρότινος πλέον έχουν γίνει 17,5. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 50%, εντάξει. Κοίταξε, είναι μεγάλη αύξηση. Η πρόταση που ξέραμε τελευταία που είχε πει ο ΠΑΟΚ ότι δεν ήταν 15,5. Τώρα βγαίνει ότι θα πάρει όλα μαζί, ναι. Πάει σαν 17,5 χωρίς κάποια μπόνους. Μπορεί να έχει και μπόνους μέσα. Λέμε τώρα τι διέρευσε το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι δεν ήταν πολύ μεγάλη διαφορά στο σύνολο της πρότασης στην τελευταία κρούσιμη, την προηγούμενη. Πιο πολύ ήταν οι δόσεις, πώς θα καταβληθούν τα χρήματα. Ναι. Έχω αυτή την αίσθηση, αυτή την πληροφορία. Θα δούμε, είναι πολύ καυτό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το τι θα γίνει. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Μπορεί ανά πάση στιγμή και τώρα που μιλάμε να μας προκύψει η είδηση ότι τελειώσαμε. Ότι τελικά υπάρχει συμφωνία. Ναι, τελειώσαμε. Ή να ακούσουμε ότι όχι. Το ξανασκέφτονται. Ναι. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Αυτή τη στιγμή η λογική λέει, από τη στιγμή που προς τα έξω και ο ΠΑΟΚ το συζητούσε, ότι το μεγαλύτερο, το συντριπτικό ποσοστό είναι υπέρ της πώλησης του ποδοσφαιριστή. Αν δεν το ακούσεις όμως οριστικά, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και αντιδράσεις, υπάρχει και κόσμος από τους συνδέσμους που λέει όχι, εμείς θέλουμε να κρατηθεί, θα έχουμε μεγαλύτερη ενίσχυση στα διαρκείας. Όλα αυτά τα πράγματα, το μείγμα το οποίο προκύπτει, είναι κάτι το οποίο που θα καταλήξει, θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί σήμερα, θα φανεί αύριο, πάντως θα φανεί νομίζω μέσα στο διήμερο το οποίο διανύουμε. Επειδή μιλάς για κόσμο, εντάξει. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Έχει μηνυματάκια σχετικά με το τι λέει ο κόσμος για το συγκεκριμένο θέμα. Η αύξηση του κεφαλαίου που έγινε το Μάιο και μπήκαν αυτά τα χρήματα από την τσέπη του Σαββίδη είναι για να γίνουν μεταγραφές. Αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε η αύξηση του κεφαλαίου συν τα χρήματα από την πώληση του Ντέλια. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κινηθεί στην αγορά με αρκετό ρευστό. Λέει ο Πασχάλης, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω. Ο ΠΑΟΚ ήταν υποχρεωμένος να κάνει αύξηση διότι είχε ζημίες. Ναι, εταιρικό είναι αυτό. Ναι. Στη σεζόν και πρέπει να μπουν χρήματα από τον ιδιοκτήτη προκειμένου να κλείσει η σεζόν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Όπως κάνει συνέχεια ο Σαββίδης τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Πάμε λίγο να πάρουμε την άποψη του Λευτέρη του Σαγκελαρίου, ο οποίος ίσως επειδή είναι σε νησί, είναι στην Ίω, με το καθαρό αεράκι να το σκέφτεται λίγο πιο ψυχρέμα το θέμα. Έκλεισα και εγώ μεταγραφή, να ξέρεις. Να πας εκεί. Θα πάω εκεί. Λευτέρη, θα σου στείλουμε την Τάνια, την κλείσα τη συμφωνία. Καλησπέρα. Με μεγάλη μου χαρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Λευτέρη. Μεγάλη χαρά. Η Τάνια, να ξέρεις, ειδικεύεται στο τηλέφωνο, οπότε αν έχεις κανένα μπερδάλι, την γκρινιάρη, ιδιότροπο και θέλει στη λεπτομέρεια να ασχολείσαι μαζί του, Τάνια είναι ό,τι πρέπει, θα αφιερώνει ώρες.
Βεβαίως, το δεξί μου χέρι. Ναι. Κλείσαμε, Λευτέρη. Ανεβήκανε τώρα. Μόλις τους βαρεθώ, θα έρθω να ξέρεις. Α, πάνε. Με διώχνουνε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο θέμα. Λοιπόν, φαντάζομαι το παρακολουθείς, Λευτέρη, γιατί είναι το πρώτο θέμα στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Μαζί με το θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού, που λίγο έχει υποχωρήσει αυτές τις ώρες, γιατί του Κωνσταντέλια υπάρχει αυτή η διαδικασία ανταλλαγής προτάσεων με τη Σάλτσμπουργκ. Μένει ή φεύγει ο Κωνσταντέλιας? Τι πιστεύεις ότι είναι το σωστό για τον ΠΑΟΚ? Τη δεδομένη χρονική στιγμή και για τον, παίχτη κυρίως, δηλαδή πιο πολύ θέλω να πω ότι είμαι με τον παίχτη, γιατί σε αυτήν την ηλικία και με τα προσόντα που έχει, πιστεύω ότι καλύτερα για την εξέλιξή του θα είναι να πάρει μια μεταγραφή, πόσο μάλλον άμα και η ομάδα πάρει αυτά που χρειάζεται και ικανοποιηθεί. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, το οικονομικό σκέλος είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει για τα δεδομένα της ομάδας, ένα τόσο μεγάλο ποσό για ποδοσφαιριστή. Λογικό κιόλας βάσει του ταλέντου και της προοπτικής του Κωνσταντέλια. Θα είναι ρεκόρ πώληση για τον ΠΑΟΚ, ρεκόρ αγοράς για τη Σάλτσμπουργκ. Θα είναι ρεκόρ και από τις δύο πλευρές. Ισχύει, και η Σάλτσμπουργκ ξέρουμε ότι είναι ομάδα που δεν δίνει πάρα πολλά χρήματα. Πουλάει με παίχτες, ναι, με 50, με 60, με 70 εκατομμύρια έχει πουλήσει τελευταία 2-3 χρόνια σε μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά δεν αγοράζει παίχτες με αυτό το ποσό. Αγόρασε ένα από τη Σεντετιέν 13 εκατομμύρια. Αυτό είναι το ρεκόρ που έχει κάνει. Και τώρα πάει να δώσει 17,5 για τον Κωνσταντέλια. Πώς ποντάρει στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ναι. Δεν νομίζω ότι παίρνει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για να τον κρατήσει 5-10 χρόνια. Πιστεύω ότι έχει ένα project μπροστά του και έτσι μας έχει δείξει μέχρι τώρα, γιατί δεν είναι και πολλά χρόνια συγκεκριμένη ομάδα που λειτουργεί έτσι. Mm-hmm. Άρα εσύ λες ότι η λογική λέει, εφόσον τα λεφτά ικανοποιούν την ΠΑΕΠΑΟΚ και ο Κωνσταντέλιας είναι σε μια φάση που έχει κάνει 2 χρόνια στην Ελλάδα και πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα στην Ευρώπη, το καλύτερο θα είναι να πάει στην Σάλτσμπουργκ, αυτό λες? Στην προκειμένη περίπτωση, χωρίς να γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα για τη Σάλτσμπουργκ, παρά μόνο αυτό που σας ανέφερα, ότι είναι μια ομάδα η οποία παίρνει νέους παίκτες και τους φτιάχνει και αργότερα τους δίνει μεγαλύτερη αξία και μπορεί και τους πουλάει σε ομάδες ακόμα μεγαλύτερου βεληνικού. Την δεδομένη στιγμή φαίνεται ότι είναι το πιο σωστό και πιστεύω ότι είναι ωραίο και για τον ΠΑΟΚ αυτό αν γίνει, ναι, γιατί αλλάζει και το πρεστίζ του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί όταν έχεις παίχτες επίπεδου Κωνσταντέλια και στο μπάτζετ αυτό που μιλάμε κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ σύν ποσοστό μεταπόλησης, έχοντας βέβαια και τον τίτλο του πρωταθλητή, μιλάς με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην Ευρώπη και για τους παίκτες που θα προσεγγίσεις, ναι, από εδώ και πέρα. Ανοίγεις μια αγορά η οποία είναι σημαντική, κακά τα ψέματα. Η Σάλτσμπουργκ τραβάει παίκτες. Μετά και μιλάς διαφορετικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ, άσχετα αν τα καταφέρει ή όχι, θα παίξει τα πραγματικά του Champions League. Mm-hmm. Βέβαια τώρα, Λευτέρη, μπορεί να πάρει ένας φίλος του ΠΑΟΚ και να σου πει: κάτσε ρε Λευτέρη, εμείς παίζουμε προκριματικά Champions League. Έχουμε ένα όνειρο να δούμε την ομάδα μας να παίξει στη φάση ομίλων, στο League Stage πλέον. Κωνσταντέλιας είναι ο καλύτερος παίκτης που έχουμε, ας πούμε, πιο ποιοτικός. Τώρα να το χάσουμε. Μπορεί να σου πει αυτό ο κόσμος. Ο κόσμος στην πλευρά του δεν έχει άδικο. Αλλά έτσι πλέον έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι πλέον σαν χρηματιστήριο, αν θέλετε. Mm-hmm. Παλιότερα πρέπει ένας ποδοσφαιριστής να παίζει τουλάχιστον κάποια χρόνια όλα τα παιχνίδια βασικώς, για να μπορέσει να έχει μια κλίση στην εθνική και αν και εφόσον να μπορέσει να πάρει μια μεταγραφή στο εξωτερικό και όχι απαραίτητα να πετύχει στο εξωτερικό. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και απ' την άλλη παίζει για μένα πολύ σημαντικό ρόλο ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ να σκεφτεί το τι νιώθει και ο μικρός ο παίκτης στο μυαλό του και τι, ναι, θέλει να κάνει. Αν ένας παίκτης έχει το μυαλό του την προοπτική πέρα από τα προσόντα, το να πάει και να παίξει και να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, πιστεύω καμία ομάδα δεν πρέπει να φρενάρει αυτό το όνειρο, πόσο μάλλον ενός τόσο καλού ταλαντούχου ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ με τα έσοδα προλαβαίνει και μπορεί να φτιάξει μια ομάδα με συγκεκριμένους παίκτες και αγορές νέων παιχτών από το πάνω ράφι για να είναι έτοιμος για τα προβληματικά. Μάλιστα. Είναι έτοιμος η ομάδα αυτή όπως είναι? Ας πούμε ότι παίρνει και ένα παίκτη να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια, μα φύγει. Είναι έτοιμη για τα προβληματικά ή θεωρείς ότι χρειάζεται κάπου ενίσχυση? Θεωρώ ότι άλλο το όταν παίζεις για προβληματικά Champions League και άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Η ομάδα χρειάζεται σίγουρα 2-3 κινήσεις για να μπορέσει να διεκδικήσει, γιατί δεν ξέρεις και πού θα πέσει. Ναι. Στα προγραμματικά ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρεις, μπορεί να πέσει. Εντάξει, μεγαθύρια δεν υπάρχουν, αλλά στα play-off όντως είναι καλές ομάδες. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος σε όλες τις λεπτομέρειες. Πρέπει λοιπόν, ό,τι γίνει για μένα, είτε πουληθεί ο Κωνσταντέλιας είτε όχι, πρέπει κάτι να γίνει
άμεσα, γιατί φτάνουμε στα μέσα του Ιούνιου. Μάλιστα. Άρα λες το σωστό είναι, τους παίρνεις, κάνεις προετοιμασία και πας έτοιμος στους αγώνες. Ακριβώς. Ωραία, Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστούμε. Καλές. Καλή δουλειά. Έτσι, καλό καλοκαίρι εκεί να έχετε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μπαίνει στο πλαίσιο, συμπληρώνει τα στοιχεία σου στη φόρμα που θα βρει εκεί και μπαίνει στην κλήρωση για να γίνει ένα από του νικητέ που θα δουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην καινούρια του Samsung OLED TV 55 inch on. Δεν το καθυστερεί. Ο διαγωνισμό θα είναι εκεί μέχρι τι 12 Ιουνίου και φυσικά ισχύουν όροι και προποθέσει. Samsung OLED TV την κάνει εκεί σου και με 20% επιστροφή. Που αλλού μόνο στο πλαίσιο. Ισχύει μέχρι 9 Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γιατί θα πάμε. Πάμε διάλειμμα, μόλις επιστρέψουμε θα πάμε και σε πρώην προπονητή της Σάλτσμπουργκ. Έχει αξία νομίζω συνέντευξη. Λοιπόν, τρίτο ημίχρονο μέρος. Δεύτερο από τα τέσσερα συνολικά ένα ημίωρο. Και φυσικά, τι σκέφτεσαι όταν ακούς για ενέργεια? Εγώ σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια, Τάνια μου, την αλλαγή, νέες ιδέες, νέες εμπειρίες, αλλά και σιγουριά μέσα από την εξυπηρέτηση και την καινοτομία, και όλα αυτά τα βρίσκεις μόνο σε ένα μέρος συγκεντρωμένα. Στην Πρωτέργεια, που υποδέχει τη νέα εποχή με νέα ταυτότητα, νέα χρώματα και καταστήματα νέα, και νέο Πρωτέργεια App και τεχνολογίες νέες και πολλά άτομα τα οποία μας γεμίζουν με ενέργεια. Οπότε επισκέφτεσαι και στην Αθήνα το νέο υπερσύγχρονο Πρωτέργεια Concept Store στο Περιστέρι να ανακαλύψει τη νέα εποχή της ενέργειας και μένεις βέβαια συντονισμένος, γιατί η ενέργεια αλλάζει και γίνεται Πρωτέργεια. Λοιπόν, να δώσουμε μία είδηση. Έγινε η συνάντηση του Ζίβκο Ζίβκοβιτς με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο που τελειώνει τέλη Ιουνίου. Πώς ήταν, 4 χρόνια ήταν ο Ζίβκοβιτς? Ο Ζίβκοβιτς ήταν, ναι, μετά το. Μετά το θυμάμαι, γιατί μετά την Ξάνθη. Δεν προχωράει, δεν θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει να επενδύσει στο Τζιφτσί, θα πάρει το Τζιφτσί, οπότε δεν ήθελε να έχει ως τρίτο το Ζίβκοβιτς. Τουλάχιστον αυτό ισχύει προς το παρόν, γιατί δεν έγινε κουβέντα με απόλυτους όρους. Αλλά τώρα που έγινε η συζήτηση σήμερα, υπόθηκε ότι δεν θα συνεχίσει, ότι έχουμε κάνει μια άλλη επιλογή. Ο Ζίβκοβιτς, από ό,τι ξέρω, θα κάνει τις διακοπές την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του. Έχει ένα καλό όνομα βέβαια στον ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε πάρα πολύ. Είχε παίξει την πρώτη χρονιά του Αμπέλ Φερέιρα στα προκριματικά τότε, αν θυμάστε, με Μπενφίκα. Έτσι, ουσιαστικά ήταν 5 σεζόν στον ΠΑΟΚ, αλλά έκανε γεμάτες χρονιές μόνο τις δύο πρώτες, ναι. 20 την πρώτη χρονιά και 28 τη δεύτερη. Μετά άρχισαν να πέφτουν πάρα πολύ οι συμμετοχές του. Μετά ήρθε και ο Κοτάρσκι. Κοτάρσκι πότε ήρθε? Εντάξει, ο Κοτάρσκι ήρθε πέρυσι. Ναι, από το 21-22. Η σεζόν ήταν χαμένη. Από το 21-22 και μετά δεν έπαιξε. Είχε παίξει ο Πασχαλάκης εκείνη την Πασχαλάκης, ναι. Ξανά και μετά πέρυσι και φέτος, ναι, δηλαδή έπαιξε ο Κοτάρσκι δύο σεζόν. Οπότε ο Ζίβκοβιτς έμεινε ως μια επιλογή στον πάγκο. Συνολικά από ό,τι βλέπω εδώ, είχε 48-56-57 συμμετοχές με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Στα 35 πλέον ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Θα μου πει, θερμοφύλακας, 3-4 χρόνια μπορεί να τα παίξει. Θα δούμε τι θα είναι η επιλογή του, αλλά η απόφαση σήμερα ήταν να μην συνεχίσει, να μην ανανεώσει και την επόμενη χρονιά. Εντάξει, ο Σέρβος σε ομάδα εδώ στην Ελλάδα. Και αυτοκόλλητος με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ήταν και στο γάμο πρόσφατα. Θα δούμε, ναι, έχει καλό όνομα, τόσα χρόνια ήταν εδώ, στην Ξάνθη ήταν πριν, οπότε πιθανόν να πάει και κάπου αλλού. Λοιπόν, πάμε στην, για να πάμε και στην επόμενη συνέντευξη, μέχρι να πάμε κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο. Από τα 17,5 εκατομμύρια, πώς θα πάρει ο παίχτης? Όχι, καμία σχέση δεν έχει. Άλλο παίχτης θα πάρει πενταετές με 10 εκατομμύρια. Α, 2 εκατομμύρια το χρόνο. 2 εκατομμύρια το χρόνο μαζί με μπόνους, νομίζω είναι γύρω στο 1,5 τα καθαρά του. Ναι. 1,400 είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, 5,5 παίρνει στον ΠΑΟΚ, 1,5 θα πάρει στη Σάλτσμπουργκ. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ τώρα αν τον κρατήσει. Αν αποφασίσει να το κρατήσει, πρέπει να το κάνει και ανανέωση. Αν αποσαρμογεί συμβόλαιο. Αυτό έχεις πει, ναι. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι κάτι που το ξέρουν όλοι. Δεν πρόκειται να μείνει με αυτά τα λεφτά. Το κέρδισε το συμβόλαιο ο Κωνσταντίνας. 55 μάτς έπαιξε. Οπότε ήταν από τους καλύτερους. Είναι λογικό να αλλάξει ξανά μισολογική κλίμακα. Αν μείνει. Έτσι. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: τι να πω, καλή δύναμη στο παλικάρι μας για τα ντέρμπι με τη ΛΑΣ και τη Στουρμ Γκρατς, λέει ο Κώστας. Ο Μίλτος, η γνώμη μου είναι κάθετα αντίθετη παραδόξως. Ο μέσο παδός του ΠΑΟΚ του έχουν καταλάβει ή από μόνος του έχει περικυκλωθεί από μια συνδρομή ενοχής, θα έλεγα.
Πιστεύω ότι και ο Ντέγιας να πουληθεί και μεταγραφές να μην γίνουν μέχρι 20 Αυγούστου δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση. Mm-hmm. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Όχι, αντίδραση δεν θα υπάρχει. Δεν θα γίνει κάτι δηλαδή το οποίο να είναι αρνητικό. Πήρε η ομάδα τον τίτλο παρά την γκρίνια και την εσωστρέφεια κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Δεν νομίζω ότι θα σηκωθεί ίχνος κόνης και πιστέψε με, έχω μια αλφα γνώμη. Εγώ εδώ δεν βλέπω αντιδράσει από τη δήλωση Κούγια, αυτά θα μας πειράξουν. Λέει ο φίλος ο Μίλτος. Ναι, αντίδραση δεν θα υπάρχει. Εγώ συμφωνώ με τον Μίλτο. Ο Άγγελος λέει: ο Κωνσταντέλιας έχει ένα κορυφαίο προπονητή ο οποίος τον εξέλιξε. Έχει μια ίδια ομάδα που έφτασε στους 8 της Ευρώπης στο Conference. Μια ομάδα που παίζει προκριματικά Champions League με αυξημένες πιθανότητες να πάρει, να περάσει στους ομίλους. Πρωταθλήτρια Ελλάδος. Κάτσε να καταλήξει. Ακούγεται την Τάνια, φέρνει το ραντεβού τώρα. Λέει, καταλήγει ότι σε ένα νέο παιδί που θα χρειαστεί προσαρμογή και σε μια ομάδα που έχει δυσκολότερο ρόλο από τον πάγκο του ομίλου Champions League. Πλάκα θα κάνετε. Δηλαδή, είσαι, και ο Άγγελος είναι υπέρ της παραμονής, της μη πόλης, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Έχω ένα μήνυμα από το φίλο του Μάκη τον Γαλανόπουλο, το οποίο βάζει αυτή τη διάσταση που για μένα είναι η πιο σημαντική. Λέει: δεν μπορεί να κάνει τέτοιο έγκλημα ο Ιβάν, ένας τόσο συναισθηματικός άνθρωπος. Ας πουλήσει κουλιαράκι, ας πουλήσει κοτάρσκι. Όχι αυτόν που δημιουργεί φιλάθλος του ΠΑΟΚ σε όλη την Ελλάδα, που μας χαρίζει χαρά και χαμόγελο βλέποντας να ζωγραφίζει το χορτάρι. Αυτό είναι μια διάσταση η οποία έχει μεταφερθεί και σε κορυφαία στελέχη του ΠΑΟΚ. Ότι ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια έχει πρώτη φορά τόσο μεγάλη διείσδυση σε όλη την ελληνική κοινωνία και κάνει φιλάθλους χωρίς το περιβάλλον να είναι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ναι, οι μπαμπάδες, οι παππούδες. Υπάρχουν παιδιά που γίνονται ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια. Είναι κάτι πρωτοφανές αυτό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή, και είναι από τους σοβαρούς λόγους που βάζουν σε δεύτερες σκέψεις. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει περάσει καμιά δεκαετία από την Σάλτσμπουργκ και από τα τμήματα υποδομής και νομίζω στη μάνατζερ από την πρώτη ομάδα. Ο κύριος Gerard Baumgartner είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Hello, Mr. Baumgartner, how are you? Hello together, hello. Nice to meet you guys. Are you fine? Good afternoon. First of all. I'm fine, good afternoon. I'm fine, I hope you too. We are fine, and we would like to ask you about the case of Yanis Konstantelias and the interest and the proposal that Salzburg had made to PAOK. I suppose you know about him. You have heard the name. You know that there is a transfer target for Salzburg. Maybe transfer target is open, and Salzburg has interesting on him. And this is what I hear. He's a very talented guy. He can make very good dribblings. He is fast, he's a good character, his heart is beating only for football, I hear, and this is good, these are good things what you need to become for a professional good player. Λοιπόν, λέει, την ξέρω την περίπτωση του Κωνσταντέλια, έχω ακούσει ότι είναι ένα πολύ καλό ταλέντο και το ενδιαφέρον βέβαια της Σάλτσμπουργκ για αυτό το ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ καλός δρυπλαδόρος, ταχύς, καλός χαρακτήρας από ό,τι έμαθα, και είναι ένα παιδί το οποίο ζει μόνο για το ποδόσφαιρο, έχει όλες τις προδιαγραφές για να κάνει μια μεγάλη καριέρα. You have worked in Salzburg for 10 years. Yes, I worked for the second team, and I was there as a manager and also as assistant coach from Niko Kovac, from Torsten Zink. I worked with Huub Stevens, with Trapattoni. There are many famous trainers who work in this famous club in Austria. Red Bull Salzburg is the most famous club in Austria for the last 10 years. They have a very good development for young players. They have a big scouting, a really great scouting. They scout all in the world, and the best young players, many of the best young players make the first step from Red Bull Salzburg, and then they grow up in this club. There are many young people, young players in the club, and they can develop them. And the players are very good to handle it. And they play in the Austrian league. The Austrian league is not so on a high level like Spain or Germany or. Maybe like in Greece, and when you play in our league, you can develop as a talent. This is very important for them, and then you play also in Champions League or also in Euro League. So this is the
the highest level what the players can play. Can play there. I think very, very, very good. Yeah. So every player who went to Salzburg who. Okay, let me translate. Good step. Mr. Baumgartner, let me translate. Λοιπόν, μας λέει καταρχάς ότι έχω δουλέψει 10 χρόνια στη Salzburg, στη δεύτερη ομάδα, ως team manager και ως βοηθός προπονητών. Ανέφερε μερικά ονόματα μεγάλων προπονητών, όπως ο Κόβατς, ο Τραπατώνη, που έχουν περάσει και από την Salzburg. Και ξέρω, λέει, πολύ καλά πώς δουλεύει αυτή η ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα τρομερό σύστημα εξέλιξης ταλέντων και έχει τρομερό τμήμα scouting που επιτρέπει ορισμένοι από τους καλύτερους ταλαντούχους παίκτες σε όλη την Ευρώπη να έρχονται στην Salzburg και να εξελίσσονται μέσα από αυτή, να κάνουν ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο βήμα τους μέσω της Red Bull. Είναι μια ομάδα η οποία δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να παίξουν στην Αυστριακή Λίγκα, η οποία βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με την Ισπανία ούτε με τη Γερμανία. Θα έλεγα ότι είναι στα επίπεδα της ελληνικής κάπως από πλευράς δυναμικότητας. Από την άλλη, όμως, είναι και μια ομάδα Salzburg που αυτούς τους παίκτες τους βάζει στο Champions League και στο Europa League. Αυτό είναι το ανώτερο επίπεδο που παίζουν με την ομάδα και τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν το ταλέντο τους και κάπως έτσι δημιουργεί υπεραξία στους ποδοσφαιριστές. We have heard that Salzburg has maybe the best training facilities all over Europe. Is it true? Yes, one of the best. Yeah, for sure, one of the best. Yeah, there are some clubs they have also very good facilities, but the youth teams from Salzburg have one of the best in Europe, and this is the area that they can develop and grow up in a warm welcome. Το ρώτησαν, το καλύτερο προπονητικό κέντρο της Ευρώπης, λέει, όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα, γιατί υπάρχουν και άλλες συλλογές που έχουν πολύ καλά προπονητικά κέντρα. Οι ακαδημίες στη Salzburg διακρίνονται, γιατί πραγματικά δουλεύουν σε πολύ ψηλό επίπεδο και οι εγκαταστάσεις είναι πραγματικά σε πολύ ψηλό επίπεδο που μπορεί να βοηθήσουν να δουλέψει ένα ταλέντο. If you could advise one young player like Kostadelias. Kostadelias is a member of the champion team of PAOK. Of Greece, the PAOK team. Would you advise him to come straight to Salzburg, or maybe he could also develop playing in PAOK in Champions League? Yes, I don't know. I cannot have a look in his head and his mentality. Yes, when he want to grow up with PAOK, PAOK is a really good club, a famous club. Everybody knows PAOK, and this is. This is a very good club in your country. In Salzburg, you can play Champions League. You can always play EuroLeague. So EuroLeague, PAOK can also play in this championship, EuroLeague. And it's on the boy if you want to make the next step to a famous club, or if he play. One year or 2 years anymore in your club in PAOK. PAOK, I know everybody in my country knows PAOK Saloniki and the great Greek teams. For me, is maybe it's the same. Maybe it's the same. Step to Salzburg is maybe a little bit harder. He don't know the language. Maybe he cannot speak our language. Different country, but. I think when he make the next step, it's also good for him to go to Salzburg and not to a bigger club. I can see one big difference. For example, Red Bull has made already a big name as a selling club, and many big clubs of Europe go every year and buy players from Salzburg. Yes. For example, Haaland. Maybe this is the difference. Maybe this is the difference. This is very important for the player and also for his manager. And from Salzburg, you can go everywhere in every famous club: Borussia Dortmund, the Bayern Munich, England, Spain. In every club, you can play. These kind of players they went to Red Bull from Red Bull Salzburg, maybe to Red Bull Leipzig, and then from the German Bundesliga in the next step to English club or Spain or something famous club. Mr. Gerald Baumgartner, thank you very much. Thanks a lot. Thank you, guys. Thank you. Have a good time. Bye bye. Thank you very much. Bye bye. Λοιπόν, στο τέλος το ρωτήσαμε αν είχε τη δυνατότητα τι θα συμβούλευε τον Κωνσταντέλια. Καταρχάς δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του, δεν μπορώ να ξέρω ούτε την οτροπία του, ούτε πώς σκέφτεται αυτό το παιδί για να του έλεγα κάποια πράγματα. Είναι βέβαιο, λέει, ότι
Απ' τη μία υπάρχει ένας σύλλογος όπως είναι η Σάλτσμπουργκ που δουλεύει πάρα πολύ καλά με τα ταλέντα και σίγουρα θα το βοηθήσει να εξελιχθεί. Απ' την άλλη λέει και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ δυνατή στην Ελλάδα, έχει πολύ καλό όνομα στο εξωτερικό, όλοι ξέρουν ότι είναι μια από τις πιο δυνατές ελληνικές ομάδες. Δεν ξέρω λέει, αν θα ήταν το καλύτερο να μείνει 1-2 χρόνια στον ΠΑΟΚ να παίξει εκεί ή να φύγει απευθείας στην Σάλτσμπουργκ. Μπορεί να είναι λέει παρόμοια κατάσταση, πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Έχει ο ΠΑΟΚ ξύλινα ταλέντα. Ναι. Αυτό λέει, που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα θα ήταν πιο δύσκολη η προσαρμογή του, γιατί θα πήγαινε σε μια ξένη χώρα, θα έπρεπε να μάθει μια ξένη γλώσσα, θα ήταν λίγο πιο σκληρό για τον ίδιο, θα έπρεπε λίγο να δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και ίσως αυτό συμφώνησε, γιατί το είπα, η Σάλτσμπουργκ έχει το ατού σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, ότι έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό όνομα ως κλαμπ που πουλάει ταλέντα. Από τη Σάλτσμπουργκ μπορείς να πας οπουδήποτε. Όλη η Ευρώπη ψωνίζει από τη Σάλτσμπουργκ. Μπορεί να πάρει Bayern, λέει, παίκτη, μπορεί να πάρουν οι κορυφαίες ομάδες της Premier League, μπορεί να πάρουν οι ισπανικές ομάδες, μπορεί να πάει στη Λειψία με την οποία έχουν συνεργασία λόγω της Red Bull και να παίξει στην Bundesliga, λέει, μέσω της Σάλτσμπουργκ. Αυτό είναι το ατού. Ότι έχει ένα πολύ καλό όνομα ως σύλλογος που αναπτύσσει παίκτες, έχει πουλήσει ποδοσφαιριστές με κορυφαίο παράδειγμα το Χάλαντ και γι' αυτό το λόγο έρχονται και προτιμάνε οι σύλλογοι. Αλλά μπορεί και ο ΠΑΟΚ να μπορεί να δουλέψει πάρα πολύ καλά. Παίζει πολύ συχνά βέβαια Champions League Salzburg, μόνο φέτος δεν έπαιξε απευθείας ο Μίλου, δεν βγήκε πρωταθλήτρια. Ναι, προβληματικά είναι, ναι. Και ο ΠΑΟΚ όμως παίζει στην Ευρώπη σταθερά, είτε Europa League είτε Conference, οπότε λέει η διαφορά είναι το ότι έχει ένα όνομα η Salzburg και πουλάει συχνά παίκτες σε υψηλό επίπεδο. Ναι, εντάξει, okay, δεν έχει το όνομα της Salzburg, αλλά από την άλλη πλευρά και ο ΠΑΟΚ έχει εξελίσσει ποδοσφαιριστές, Γιαννούλης, Τζόλης, ναι, ναι, έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτό που ήταν τελευταία χρόνια. Εντάξει, η Σάλτσμπουργκ το κάνει πιο δηλαδή, επαγγελματικά αυτό το πράγμα. Στηρίζεται πάνω. Παιδιά, το κάνει πολλά χρόνια. Πα στην Ντόρτμουντ, πα στην Μπάγκερν, πα στη Σίτι. Είναι αυτό το. Έχει ανοιχτές πόρτες με όλους αυτούς τους συλλόγους. Το έχει δουλέψει, έχει κάνει καλό όνομα. Το κάνει πολλά χρόνια, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Ναι. Και ο Πάοκ, ίσως δουλεύει λίγο παραπάνω επιστημονικά σε αυτό το κομμάτι. Γιατί και η Red Bull, αν έχετε προσέξει, η Red Bull είναι μια εταιρεία η οποία ό,τι πρωτοποριακό υπάρχει στον αθλητισμό είναι χορηγός. Δηλαδή υπάρχει ένας αθλητής, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, ο οποίος κάνει πτώσεις μεγάλες. Δηλαδή έχει κάνει πτώση, ας πούμε, από την, έξω από την ατμόσφαιρα της γης. Είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με αδρεναλίνη. Ναι. Το βάλανε σε μια κάψουλα, το ρίξανε και μπήκε μέσα στην ατμόσφαιρα της γης και όλη αυτή την πτώση την κατέγραψαν. Ήταν μισή ώρα περίπου έκανε μέχρι να φτάσει σε έδαφος και είναι χορηγός η Red Bull. Ναι. Έπεσε από το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, αν θυμάμαι καλά. Έχει κάνει τέτοια πράγματα αυτός ο αθλητής. Αυτόν τον στηρίζει η Red Bull, έτσι, είναι χορηγός του. Έχει τις φήνες που βάζει η Nova. Έχει αυτό το πράγμα. Όχι άλλο λέω. Οι φήνες που βάζει η Nova, οι τηλεοπτικές, μεταξύ των αγώνων όπου έχει τα περίεργα σπορ, άμα παρακολουθήσεις, σχεδόν σε όλα είναι χορηγός. Ναι. Σχεδόν σε όλα αυτά τα περίεργα κάτι. Ο οποίος εκείνος, αν θυμάμαι καλό αθλητής, πρέπει να λέει η Baumgarten. Μπορεί να έχει σχέση με το ρώτησα. Ναι. Νομίζω Φέλιξ θα το βρω τώρα. Αν δείτε βίντεο, θα πάτε πλάκα, έτσι. Ο τύπος έχει πέσει από παντού, δεν υπάρχει. Λοιπόν, Κώστα, αν για αντικαταστάτη του Κωνσταντέγια έρθει ο Χάρτελ, τότε δεν νομίζω ότι αναβαθιζόμαστε. Εγώ στη θέση του θέλω όνομα μεγάλο, από δεκάρι, από Ευρώπη, θέλω τη γνώμη σου, λέει ο φίλος σου Αργύρης. Αυτό που μπορώ να σου πω, Αργύρη, προς το παρόν, είναι ότι ο παίκτης, ο εξτρέμ που ο ΠΑΟΚ είπε σήμερα ότι συζητάει και προχωράει μαζί του, δεν είναι ο Χάρτελ, είναι όνομα το οποίο είχε παίξει και πέρυσι το καλοκαίρι. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι. Λοιπόν, δεν είναι. Και δεν έχει σχέση με τον Κωνσταντέλια την υπόθεση. Είναι μία από τις τέσσερις θέσεις που είχε ζητήσει ο Λουτσέσκου ποδοσφαιριστή ανεξάρτητα αν θα έβγει ο Κωνσταντέλιας. Είχε πει δεξί στόπερ, κεντρικό μέσο, σέντερφορ και αριστερό εξτρέμ. Έχει βρει αριστερό εξτρέμ ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ο Χάρτελ όμως. Τώρα, αν θα προκύψει με την πόλη του Κωνσταντέλια, θα το δούμε. Ο Νεκτάρης λέει μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Για κάποιο λόγο χαίρονται όλοι, λες και θα έρθει ο Χάλαντ, η απόλυτη ξενέρα. Όταν βγάζουμε παιχταράδες από τις ακαδημίες σε έναν χρόνο και με την πρώτη πρόταση πουλάμε, βλέπε Τζόλι και σύντομα Κουγεράκι. Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί με αυτόν και ένα φόρ και χαβ θα πηγαίναμε στους ομίλους και θα μπορούσε να πουληθεί ανά πάσα στιγμή μετά. Το χειρότερο είναι ότι δεν αντιδράει κανείς. Η μόνη ελπίδα να κάνει κάτι ο Σαββίδης και να τον κρατήσει έναν χρόνο. Μα δικό του θέμα, ρε φίλε. Ένα χρόνο ακόμη για να μπούμε επιτέλους σε ομίλους. Κάτσε, εσύ τον πούλησες κιόλας, ρε φίλε. Νεκτάριε. Καλησπέρα στον. Εδώ Γιάννης τώρα το διάβασα νωρίτερα το μήνυμα και γράφει κάτι. Πόσες λέξεις είναι, 12 λέξεις. Το γράφει. Με σε 12 λέξεις γράφει κάτι πάρα πολύ απλό. Καλησπέρα, λέει, από Τούρκο, από Φιλανδία. Δηλαδή, αν αρνηθεί ο ΠΑΟΚ της Ζάλτσμπουργκ, δεν θα έρθει με άλλη πρόταση. Mm-hmm. Ναι, και αυτό είναι.
Όπως επίσης υπάρχει και το εξής ερώτημα. Αν αρνηθεί τη Ζάσμπουργκ, υπάρχει περίπτωση να μην έρθει πρόταση για τον Κωνσταντέλια προϊόντος του χρόνου? Καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Α, αυτό διάβασε το, έχει μια φωτογραφία του. Μπες 20, έχει μια φωτογραφία του κιόλας. Κώστα, μην τους θεωρείς δε φίλε τόσο αφελής. Δηλαδή τώρα γράφεις, η Ζάσμπουργκ αν είναι να τον πουλήσει θα τον δώσει τη Λειψία με ελάχιστα χρήματα ώστε να γλιτώσει το 17% σε μεγάλο ποσό, και μετά η Λειψία τον πουλάει ακριβά και παίρνει όλο το ποσό. Η ίδια διεκτησία είναι, φίλε, δεν είναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λες. Για αφελείς τους έχεις, δεν είναι. Τους υποτιμάς έτσι. Λοιπόν, ο αθλητής λέγεται Baumgartner, αυτό είναι. Καλά το θυμόμουν. Ο Φέληξ, βάλε να δεις. Άμα δεις τα βίντεο, πάθεις πλάκα. Να το, αυτό εδώ είναι το βίντεο που φεύγει έξω από τη γη και πέφτει μέσα στην. Περνάει την ατμόσφαιρα της γης και κάνει δηλαδή άλμα έξω από τη γη μέσα στη γη. Δεν το σκέφτηκε την ώρα που τον είχαμε, το ρωτούσαμε. Είναι σε γεννήσιμο. Μετά το θυμήθηκα ότι λέγεται Baumgartner. Και έχει και το δικό μας ο Δημήτρη τον Κυρσανίδη. Ναι. Ναι, εντάξει, λογικό, που είναι, ναι. Πώς το λένε, παρκούρ που κάνει. Μας, ναι, που είναι αυτά εντάξει. Τα περίεργα σπορ και δυναμικά σπορ, κάτι θηρία, ας πούμε, ξέρω εγώ, που σηκώνουν κάτι 250-200 κιλά και παίρνουν, ας πούμε, ένα τεράστιο λάστιχο, πρέπει να το μεταφέρουν κάποια μέτρα, σε όλα αυτά είναι χορηγός. Ο Δημήτρης λέει: όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται. Ας τον δώσουν αν θέλει και ο παίκτης, αρκεί να αντικατασταθεί με εισάξιο παίκτη. Όσο για τα προκριματικά, ρε παιδιά, ποιος μας λέει ότι με Κωνσταντέλια θα μπούμε ομίλους? Είδαμε και το Λιβάι στην ΑΕΚ που δεν τον πούλησαν πέρσι 25 εκατομμύρια και τώρα έχασε την αξία του και ομίλους δεν μπήκαν. Είναι σωστό. Και αυτό μια οπτική. Εγώ δεν είμαι, σε αυτά δεν είμαι απόλυτος. Παιδιά, είναι δύσκολη απόφαση. Δεν είμαι απόλυτος σε αυτά. Έτσι, δεν είμαι απόλυτος. Μάνο, το προηγούμενο σου μήνυμα δεν το διάβασα, αυτό το διαβάσω. Όχι ρε παιδιά, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν καίγεται για μετρητά. Έχουν έτοιμο το πρότυπο προπονητικό κέντρο στη Θέρμη και ας φτάσανε τα χόρτα σαν τον Αμαζόνιο. Έχουν έτοιμη τη νέα τούμπα και ας έχουμε να μάθουμε για νέα δύο χρόνια. Για πλάκα, το υπόλοιπο δεν διαβάζω, καταλαβαίνεις Μάνο. Πού ανακοινώθηκε ο Εσπόζητο, από ποια ομάδα? Πώς τη γράφεις, Σλόγκ, πώς τη γράφεις, Σλάσκ Βρόσλαφ? Βρόσλαφ, εκεί έπαιζε. Εκεί έπαιζε. Εκεί έπαιζε ο Εσπόζητο. Ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Εσπόζητο απέρριψε την πρότασή της, λάθος δικό μου, Ανδρέας, το συγγνώμη. Ναι, τέλειωνε το συμβολέο. Για ένα νέο συμβολέο. Άρα δεν μένει εκεί. Τους αποχαιρέτησε λέγοντας πως συνεχίζει την καριέρα του σε σύλλογο εκτός Πολωνίας. Έρχεται στον ΠΑΟΚ και είχατε αναφέρει το όνομά του. Το όνομά του, όχι, για τον ΠΑΟΚ το αρνήθηκαν. Εγώ όσες φορές έχω κάνει κρούση ανθρώπους, το αρνούνται. Το όνομά του έπαιξε για τη Χάιντουκ. Μάλιστα πολλοί το συνέδεσαν με σενάριο, πάει αυτό στη Χάιντουκ, φεύγει ο Λιβάγια, τον παίρνει ο ΠΑΟΚ, έγινε τέτοια τράμπα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ξέρω ότι ο Λιβάγια, αν μείνει ελεύθερος, ναι, θα ενδιαφέρει. Αλλά για τον Εξπόζητο το αρνούνταν. Λοιπόν, ονόματα υπάρχουν πολλά. Τώρα μου στέλνουν και πάλι. Δεν θέλω να πω ακόμα, θέλω να τσεκάρω. Γιατί από την ώρα που έχω μάθει την πληροφορία ότι μιλάμε για παίκτη που έπαιξε και πέρυσι για τον ΠΑΟΚ Extreme, τα ονόματα τα ξαναψάξαμε, τα βγάλαμε κάτω. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Το κάνουμε και στον Άρη. Πραγματικά θα μπορούσαν να έρθουν στον ΠΑΟΚ και πάλι. Υπάρχει. Δηλαδή έχουμε ένα όνομα έτοιμο και κείμενο έτοιμο έχουμε με τα στοιχεία του. Απλά θέλω να το τσεκάρουμε για να το παρουσιάσουμε. Έτσι. Αλλά δεν είναι ο Χάρτελ προς το παρόν. Ο Χάρτελ μπορεί να παίξει, θα το δούμε αργότερα αν θα παίξει. Προς το παρόν δεν έχει τέθει. Υπάρχει η ιστορία με τον Καμαρά για την οποία θα πω μετά. Που γίνεται ένα παιχνίδι. Έτσι. Γίνεται ένα παιχνίδι με τον Καμαρά. Θα δώσουμε κάποια στοιχεία, κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες. Ο ΠΑΟΚ βγήκε, ας πούμε, ότι το κλείνουμε, τελειώνουμε. Μέχρι το βράδυ αποσύρουμε την πρόταση. Θα πούμε κάποια πράγματα γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ξέραν από την αρχή ότι ο Καμαρά τον εαυτό το θεωρεί πολύ ψηλά. Τα έκανε και στον Ολυμπιακό αυτά. Εντάξει, δεν μπορεί να φταίει πάντα μια πλευρά. Πάντα φταίνουν δύο πλευρές. Ναι, εγώ νομίζω γίνεται ένα παιχνίδι στρατηγικής με τον Καμαρά. Θα τα πω όμως μετά γιατί. Λοιπόν, προαναγγέλνουμε για την δεύτερη ώρα. Υπόθεση Καμαρά, μηνύματα δικά σας. Επειδή είπες για λίστες από το παρελθόν, θα σου πω τι γίνεται με τον Κογιάδο, ο οποίος διαχρονικά είναι στον Άρη. Τι ακριβώς γίνεται με τον Τογιόπουλο και ποιος είναι, τι ακριβώς συμβαίνει στον Άρη στο θέμα το μεταγραφικό αφού τελείωσε η χρονιά. Προς το παρόν θα σου πω 25 χρόνια εισβολέας, Ηλίας, εισβολέας, Ιάκος, Ίσβο. Όπως και να τον πείτε, μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ράπερς που δεν χρειάζεται συστάσεις. Προερχόμενος από την hip hop μάνα της Αθήνας στο Γαλάτσι, ανεβαίνει φέτος στη σκηνή γιορτάζοντας τα 25 χρόνια παρουσίας του στη μουσική και φυσικά έρχεται στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα. Τώρα, 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Κήπου, με full μπάντα και την ξεσηκωτική ενέργεια που γνωρίζουμε, σε ένα ξέχαστο live όπου η ραπ παντρεύεται με το ρεμπέτικο, τα blues αλλά και μουσικές της Μεσογείου.
Προπόληση τηρίων ηλεκτρονικά στο more.com και στα καταστήματα Nova και Public. Με αρνεί να μπήκουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λοιπόν, τώρα είμαστε δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95,5 και μπαίνεις στο πλαίσιο.gr. Συμπληρώνεις τα στοιχεία σου στη φόρμα που θα βρεις εκεί και αυτομάτως μπαίνεις στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους νικητές που θα δουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην καινούργια του Samsung OLED TV55 Incheon. Δεν το καθυστερείς, ο διαγωνισμός θα είναι εκεί μέχρι 12 Ιουνίου. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Μηνυματάκια τα οποία τα είχα δει. Πήρε ένας φίλος σας που καταρχάς. Ναι. Στη Λίλα. Τρεις φορές και να πει πού να στείλω μήνυμα για να το διαβάσουν. Ναι. Πρόσεξε, μη χάσουμε κανένα. Θα ξανακάνω ανανέωση. Ναι. Καλησπέρα στο φίλο των 156. Για τον Πάο Κωνσταντέγιας σημαίνει no Κωνσταντέγιας no party, no Κωνσταντέγιας no Champions League. Η ταπεινή μου άποψη κατά της πώλησης. Ο 357 λέει κάτι το οποίο ήθελα να σου το πω εχθές και στο είπα νομίζω. Ο Σαβίδης έδειξε το δρόμο για αυτόνομο ΠΑΟΚ που σημαίνει πουλάω δικά μου παιδιά, πρέπει να φύγει ο Ντέλιας για να γίνουν ποιοτικές προσθήκες, λέει ο φίλος του 357. Δεν, φίλε 357, δεν νομίζω ότι κάποιος λέει το αντίθετο, το timing είναι αυτό το οποίο σηκώνει πολλή συζήτηση. Ο φίλος του 404, Βασίλη καλησπέρα. Ο κύριος Καρισπίδης σκοπεύει να μιλήσει στα μέσα της πόλης ή θα μιλήσει πάλι σε τίποτα πεταράδες επιδεικνύοντας τα γραφεία του? Θα το ρωτήσει κανείς για το φιάσκο της προετοιμασίας σε Ρίσιο και Πτολεμαϊδα? Αν έχουμε συνέντευξη τύπου, εννοείται φίλε. Τα γράφαμε και τα λέγαμε όλο το καλοκαίρι πέρσι και όλη τη χρονιά φέτος. Για την επιλογή του Τερζή και αυτά επίσης. Για την κοσμογονία που ακούμε και δεν βλέπουμε. Και τέλος, ας μας πει τι δουλειά κάνει και λέει ότι βάζει λεφτά από την τσέπη του. Ας σταματήσει το ανέκδοτο με τις παλέτες, ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί το εργοστάσιο. Λέει ο φίλος ο 404. Και αν μιλήσει. Από την πρώτη στιγμή, συγγνώμη λίγο Κωστή, ναι. Από την πρώτη στιγμή είναι κάτι το οποίο έχω πει. Θεωρώ απαραίτητο μία συνέντευξη τύπου. Απαραίτητη. Και αν μιλήσει, να μην είναι στο αυτοκίνητο. Το κινητό, όχι, συνέντευξη τύπου είπα. Αυτό λέω. Να είναι μια σωστή συνέντευξη, να υποθούν όλα. Όχι, συνέντευξη. Γιατί εκεί πέρα μετά λέγονται άλλα πράγματα. Εκεί την πατάς και ο ίδιος που μιλάς. Γιατί μιλάς χαλαρά, έτσι συμπάτησε με το θέμα των Ακαδημιών. Άμα το σκεφτόταν δεύτερη φορά, δηλαδή δεν θέλει μυαλό να το καταλάβεις αυτό. Άμα το σκεφτόταν δεύτερη φορά, δεν μιλούσε έτσι. Τόσο χαβαλέ και τρέχανε μετά οι γονείς και διαμαρτύρονταν. Σωστό. Πρόσεξε να δεις τώρα. Επόμενος καλεσμένος δεν ήταν. Δεν το μειώνω σε καμία περίπτωση. Σας τον εκτιμώ πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι τρομερό ταλέντο. Δεν ήταν στη φάση του Κωνσταντέγια, αλλά ήταν σε μια φάση όπου πολλοί κόσμος ασχολούταν μαζί του. Και αναφέρομαι στον Ανδρέα Τάτο, ο οποίος ήταν τα μεγαλύτερα ταλέντα πριν από περίπου. Πόσα χρόνια είναι, Ανδρέα? Είναι καμιά 15ετία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Πώς? Γεια σου, Ανδρέα. Χαρά, εσύ. Είναι μια 15ετία. Περίπου. Κάπου εκεί, εντάξει. Ναι. Ξέρεις, πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για τον Κωνσταντέγια. Να πουληθεί ή να μην πουληθεί. Το συμφέρει να φύγει ή να μείνει ακόμα χρόνο να παίξει τον ΠΑΟΚ. Εσύ τώρα, εντάξει, με την όρημη σκέψη, ναι. Γιατί τα χρόνια πέρασαν. Εσύ πιστεύεις τον γκέι τόσο αυτό τον Κωνσταντέγια ή τον γκέι πιο πολύ να μπαίνει μέσα και να απολαμβάνει το παιχνίδι? Εντάξει, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάτσει να παίξει άλλο ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά, ξέρω εγώ. Γιατί το λες αυτό όμως, Ανδρέα? Πες μας λίγο, δηλαδή, τη σκέψη σου να τη συνεχίσεις να... Εντάξει, γιατί έχει προσφέρει στην ομάδα, είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, μεγάλο ταλέντο, και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ για μεγάλα πράγματα. Και να βελτιωθεί ατομικά, να φτιάξει το κορμί του. Είναι και αυτά που μπαίνουν στην εξίσωση. Μέσα από τα παιχνίδια βελτιώνεσαι συνέχεια. Εντάξει, τώρα αν έχει κάποια πρόταση μεγάλη το παιδί. Έχει. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν τα όνειρά του, ότι έχει βάλει στόχο αυτός. Ναι, γιατί είναι και αυτό που είπε ο Κωστής, ξέρεις, η παίκτεση αυτού του επίπεδου ξεπερνάνε τα σύνορα, ας πούμε, της ομάδας. Τον Κωνσταντέγια πηγαίνει να παίξει ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, στη Λεωφόρο, τον περιμένω να παίξει ο πιτσιρικαρία του Παναθηναϊκού για να βγουν φωτογραφία μαζί του. Είναι, αυτό δείχνει μια γενική αποδοχή. Φυσικά. Και από ό,τι έχω δει, στις δηλώσεις είναι ένα πολύ προσγειωμένο παιδί που κάνει αυτό που αγαπάει πάρα πολύ και το δείχνει μέσα στο γήπεδο, χαμογελαστός πάντα. Ναι. Και αγαπητικός. Ναι. Και δεν είναι εύκολο, ξέρεις, το ξέρεις πολύ καλά εσύ, Ανδρέα, γιατί έχεις περάσει από μεγάλες ομάδες. Δεν είναι εύκολο να παίζεις μια μεγάλη ελληνική ομάδα και να σε συμπαθούν και οι οπαδοί άλλης μεγάλης ελληνικής ομάδας. Κωνσταντέλης έχει αυτό το προνόμιο. Αυτό ακριβώς είπα πριν λίγο, ότι είναι αγαπητικός από όλο το κοινό, το σφαιρικό κοινό όλων των ομάδων. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Ναι. Φυσικά.
Να πάμε λίγο. Καταρχάς, τι κάνεις τώρα εσύ, πού βρίσκεσαι, τι σκοπεύεις να κάνεις, ποιο είναι το σχέδιό σου, τι έχεις στο μυαλό σου? Εγώ βρίσκομαι στην Καλαμάτα, βρίσκομαι, έχω ένα χρόνο εδώ πέρα. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, γιατί ο κύριος Αναστόπουλος είπε ότι δεν είμαι στα πλάνα του. Αλλά έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, έχει δώσει. Ναι. Εσύ ψήνεσαι, να το πω, να το πω λίγο λαϊκά. Συνήθως όταν, τώρα, όταν ακούς τον προπονητή να λέει ότι δεν είναι στο πλάνο μου, δεν νιώθει ο παίκτης την επιθυμία να το κίνητρο. Σίγουρα είναι επιλογή του, πολύ σεβαστή, κανένα πρόβλημα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Απλά όταν έχεις προσφέρει σε μια ομάδα, εντάξει, χρειάζεται απαραίτητο σεβασμός. Ναι, σωστό. Ναι. Γιατί έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλα, ίσως δεν έλεγα τίποτα και έχω προσφέρει στην ομάδα. Ανδρέα, η Καλαμάτα γενικώς έχει μαζέψει μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου, αλλά δεν έχει πετύχει το στόχο, ας πούμε. Δεν έχει κάνει μια πορεία πρωταθλητισμού να πεις ότι θα διεκδικήσει μια άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, η ομάδα κάθε χρόνο ξεκινάει πολύ καλά, αλλά μετά στη διάρκεια κάτι γίνεται λάθος εδώ πέρα και δεν καταφέρνουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Φυσικά έχει φέρει πολύ μεγάλο ονόματα και ο Στασάς. Είναι ένας άνθρωπος που βάζει 2-3 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Δεν γκρινιάζει. Πολλά λεφτά. Ναι, φυσικά. Και εντάξει, χρειάζονται στο ποδοσφαιρικό επιχειρηματίες και προέδροι. Ναι, είναι πάρα το 2,5 εκατομμύρια στη Β' Εθνική. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, από τσέπη εννοώ. Και... ναι, εδώ στην Σούπερ Λίγκα δεν βάζουν 2,5 εκατομμύρια οι διοκτήτες. Όλοι πληρωνόμαστε κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα, σας είπα, όπως πέρσι και πρόπερσι, ξεκινάμε πολύ καλά. Μετά έχουμε αλλαγές προπονητών συνεχώς. Άλλα πλάνα έχει ο ένας προπονητής, άλλη φιλοσοφία έχει ο άλλος. Και κάπου το χάνουμε, διότι και ποδοσφαιριστές όπως ο Βασιλόγιαννης Κολοκίνας που ήταν στην Καλαμάτα, φύγαν τα παιδιά. Και πήγαν και στις ομάδες που πήγαν, τύχη καλυφθέ ανέβηκε. Ναι, βέβαια. Κάτι γίνεται λάθος, εγώ πιστεύω εδώ πέρα. Ο Λουκίνας ανανέωσε κιόλας. Θα παραμείνει κανονικά και στην Σούπερ Λίγκ. Ναι. Άρα βαθμός αρνητικός στη διαχείριση κρίσεων. Ένα συμπέρασμα πρώτο είναι τέτοιο, αυτό. Εντάξει, με όλον τον σεβασμό, αλλά ναι. Κάτι τέτοιο γίνεται, διότι δεν γίνεται να παίρνει ποδοσφαιριστές ποιοτικούς με ιστορία, με ποιότητα και να μην καταφέρει να ανέβει κατηγορία. Μήπως είναι και το πρωτάθλημα πολύ δύσκολο, Ανδρέα? Και... εντάξει, φυσικά είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει, όταν έχει ποιοτικούς και καλούς ποδοσφαιριστές, πρέπει να κερδίζει και να φτάνει εκεί που έχει βάλει στόχο. Την άλλη την ομάδα που έχεις αδυναμία, πώς την είδες? Τι εννοείς? Χάθηκε ένα στόχος και αναφέρομαι στον τελικό του κυπέλου για τον Άρη. Μια χρονιά επίσης με αλλαγές, ανακατατάξεις, άλλη ομάδα το καλοκαίρι, άλλη ομάδα το Σεπτέμβριο. Βελτιώθηκε η εικόνα της, δεν κατάφερε τελικώς να φτάσει στο στόχο. Εντάξει, φυσικά ο Άρης είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Την αγαπώ την ομάδα, την παρακολουθώ. Εντάξει, χάθηκε ένας στόχος, αλλά κάθε χρόνο ο Άρης δείχνει ότι είναι εκεί πέρα. Είναι δύσκολος αντίπαλος για όλες τις μεγάλες ομάδες. Κρίμα που δεν κατάφερε να πάρει ένα τίτλο για τον κόσμο της ομάδας φυσικά. Αλλά εντάξει, με την παρουσία του κ. Καρυπίδη εκεί πέρα, η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο. Δεν είναι όπως παλιά. Ναι. Την παραμονή του Μάτζιου πώς την αξιολογείς? Εντάξει, σίγουρα αυτά είναι διοικητικά συμπεράσματα και επιλογές και εντάξει, σίγουρα η διοίκηση θα ξέρει κάτι παραπάνω. Ναι. Υπάρχει από τη μία πλευρά το γεγονός ότι την ομάδα την έστρωσε σε σχέση με το τι παρέλαβε. Υπάρχει από την άλλη η μη υλοποίηση του στόχου. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να τα κουμπίσεις όλα τα δεδομένα στη ζυγαριά. Έχει συνεργαστεί με το Μάτζιο? Δεν το θυμάμαι κιόλα. Όχι, δεν έχω συνεργαστεί με τον κύριο Μάτζιο. Ανδρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ επειδή είσαι στον Άρη, είναι τελικά τόσο μεγάλη η πίεση για να πάρει ένα τρόπαιο? Δηλαδή αυτό το κύπελλο μήπως είναι μια ψύχωση που στο τέλος τον καταπλακώνει, ας πούμε? Τώρα είναι και λίγο άδικο. Εγώ μπαίνω και στη θέση των παικτών. Το να κρίνεται η χρονιά από το αποτέλεσμα σε έναν αγώνα, απ' τη μία, OK, λες είναι τρόπαιο, απ' την άλλη είναι και λίγο άδικο. Δηλαδή δεν μπορεί μια χρονιά να κρίνεται σε ένα μάτς. Εγώ θα ξεκινήσω ότι εντάξει, ο τελικός έγινε χωρίς κόσμο. Είναι πολύ κακό αυτό. Ούτε το φιλικό δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί ο ποδοσφαιριστής να το αποδώσει αυτά που πρέπει να το αποδώσει όταν έχει κόσμο. Την αποδοσή του, θα έλεγα.
Από εκεί πέρα, εντάξει, πίεση υπάρχει σε όλες τις ομάδες, στις μεγάλες ομάδες, κατά τα ψέματα. Εντάξει, ο Άρης έχει 54 χρόνια να το πάρει τώρα. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ιδιάζουσα περίπτωση. Δεν είναι μια ομάδα που έχει 10-15 χρόνια, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά πιστεύω ότι στον Άρη λείπει το ελληνικό στοιχείο, έτσι. Πάρα πολύ. Τα λέμε. Το έχουμε σχολιάσει αυτό πολλές φορές, Ανδρέα, για τον Άρη. Ότι τελικά αυτό το ελληνικό στοιχείο είναι που δίνει τη σπίθα την ώρα του μάτς. Φυσικά, εντάξει, κατά τα ψέματα ο καθένας προσφέστης ξέρει που αγωνίζεται, θα δείξει διαφορετικό τρόπο στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι αν παίζαν 4-5 Έλληνες στον Άρη θα υπήρχε άλλη εικόνα. Άρα δίνεις τώρα και μια έμεσα συμβουλή, ας πούμε, στο πώς πρέπει να σχεδιαστεί η νέα ομάδα. Πρέπει να δώσει έμφαση στους Έλληνες ο Άρης, να φέρει κάποιους παίκτες. Συμβουλή, εντάξει, ρε παιδί μου, γνώμη σου ότι πρέπει να βρει Έλληνες. Ναι, 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 ναι. Η γνώμη μου αυτή είναι και το πιστεύω αυτό που λέω. Δεν είναι κακό ούτε αρνητικό. Όχι, καθόλου κακό δεν είναι. Και όντως ο Άρης χρειάζεται κάποιους Έλληνες να είναι αυτοί που θα εκφράζουν τον Ανδρέας το DNA. Ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που δενόταν με τον κόσμο σε όποια ομάδα και αν έπαιζε. Είχε αυτό το touch με τον κόσμο, έτσι δεν είναι, Ανδρέα? Σου άρεσε δηλαδή αυτό, δεν ήταν μόνο. Το ήθελες. Εντάξει, κατά ψέματα, όταν αγωνίστηκα στον Άρη υπήρχαν πολλά προβλήματα, έτσι, δύσκολες καταστάσεις, αλλά ναι, όντως δέθηκα με τον κόσμο, έδωσα την ψυχή μου για την ομάδα και ο Έλληνας πιστεύω ανταποκρίνεται διαφορετικά. Mm-hmm. Χωρίς να μειώνω τους βάζει το συνέστημα. Ανδρέα, ξέρεις που φαινόταν πολύ στον Άρη αυτό? Θυμάσαι τα χρόνια που έπαιζε ο Δελιζής αρχηγός? Αν ήταν ένα αποτέλεσμα στραβό, ακόμη και καλό, έβλεπε τον κόσμο, στο Δελιζής πήγαινε. Ναι. Εκεί έπιαναν κουβέντα μαζί του, γιατί σου λέει αυτό θα μας καταλάβει τώρα, ας πούμε. Εντάξει, σίγουρα. Σας είπα και πριν ότι αν υπήρχαν και πολλοί Έλληνες, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει, ξέρεις, η λέξη φιλότιμο είναι καθαρά ελληνική. Δεν υπάρχει μετάφραση. Δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα. Είναι καθαρά ελληνική η λέξη φιλότιμο. Λοιπόν, Ανδρέα, σου εύχομαι και σου ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Καλή, να είσαι καλά, Ανδρέα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Όλοι το ίδιο λένε για τον Άρη. Βέβαια, ρε φίλε, εννοείται. Πρέπει να βρει κάποιους Έλληνες που θα ταυτιστούν. Κοίταξε, ο Έλληνας που μένει εδώ Ελλάδα. Είναι ωραίο όταν είναι ένας καλός παίκτης να ταυτιστεί με μια ομάδα. Να λέει, εγώ ήμουνα στα καλά μου από τους ηγέτες του Άρη, ας πούμε. Παλιότερα στον ΠΑΟΚ, στον Πασχαλάκη δεν πηγαίνανε. Ναι, ρε παιδί μου, που ο Πασχαλάκης δεν μπορούσε να πει ότι ήταν και το έμεινε πάρα πολλά χρόνια. Όχι, απλά σου λέω ότι πού πηγαίνανε. Τώρα θα πάνε στο Βερίνια, αλλά ο Βιερίνια. Δεν μπορείς να τον πεις ότι είναι χρόνια. Ο Έλληνας δεν είναι πιο γρήγορα. Δες τον Κουέστα πόσο διαφορετικός είναι παρότι ξένος σε σχέση με τους άλλους. Μισό λεπτό να σας πω κάτι. Ο Άρης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να πάρει παίκτες οι οποίοι είναι στη λίστα των ενδυνάμει διεθνών. Ναι. Δεν θα μπορούσε, δηλαδή δεν έχει ο Άρης τη δυνατότητα. Ισχύει. Να πάει να χτυπήσει το Λιμιό, να χτυπήσει τον Μπέλκα. Μην κοιτάτε τώρα, ενώ σε αυτό το επίπεδο δεν είναι τους, οι παίκτες οι οποίοι έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην εθνική ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνεται, ότι δεν μπορεί να βρει, αρκεί να το θέλει κατά την προσωπική μου άποψη, να πάει να βρει 3-4 παιδιά κάνοντας μια αρχή στους οποίους θα ρισκάρει όπως έχει ρισκάρει και με ξένους. Είναι κάτι, δηλαδή θέλω να πω ότι ο Άρης συνολικά αυτό το οποίο μου έχει δείξει εμένα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη στο ελληνικό στοιχείο. Δεν είπα να πάρει έναν 32χρονο Έλληνα παίκτη, ο οποίος σε τελική ανάλυση έχει φτάσει, έχει κάνει μια σταδιοδρομία, έχει φτάσει, έχει δείξει τι μπορεί να προσφέρει και δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Τώρα θα διαφωνήσω μαζί σου. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Σε κάτι. Άλλο, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Λέει ο Άρης, ας πούμε, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν κάνει για αυτό το οποίο θέλω εγώ να πετύχω. Δεν κάνει. Ωραία. Πάνε, πάρε λοιπόν έναν 20χρονο, 22χρονο, 23χρονο, τον οποίο θα τον διαμορφώσεις εσύ, ούτως ώστε σε βάθος διετίας να μπορεί, ας πούμε, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν μπορέσει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πες μου, ναι. Παίχτη, ας πω ένα όνομα. Ο Τσιλούλης δεν θα μπορούσε να παίζει τον Άρη. Γι' αυτό είπε, το ανέφερε πόσες φορές. Άνετα θα μπορούσε να φύγει. Κοιτάξτε, όταν πήγε στην ΑΕΚ. Το Τζιλούλι δηλαδή, είχε όλη τη χρονιά το διαφήμιζα. Ναι, είχε παίκτη σαν τον Τζιλούλι ο Άρης. Δεν είχε. Δηλαδή αυτά τα εξτρέμ που είχε. Να πω ότι είχε ένα παιχταρά ξένο. Okay, να πω, okay. Μα αυτό σου λέω, το Τζιλούλι πόσες φορές τον ανέφερε. Πάρε 3-4 περιπτώσεις Ελλήνων που είναι καλοί παίκτες. Μπορεί να μην είναι τις πρώτες γραμμές, αλλά είναι καλοί παίκτες να σου δώσουν έναν τόνο. Και φτιάξει ακαδημίες. Γιατί ο Άρης, κακά τα ψέματα, τις καλές ομάδες τις είχε με Έλληνες παίκτες. Όταν είχε το Μαυρογεννίδη, το Χαριστέα, τους τερματοφύλακες που είχε και παράδοση. Τώρα έχει καλό τερματοφύλακα βέβαια. Αλλά ήταν καλό που ο Άρης έβγαζε Έλληνες τερματοφύλακες. Είχε, το λέγαμε αυτό παλιά. Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός, θυμάσαι που το λέγαμε. Ναι. Βγάζουν τερματοφύλακες. Έλληνες. Δικές τους παραγωγές. Εγώ βλέπω έλλειψη εμπιστοσύνης
και στην προοπτική εξέλιξη ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν έχει πλάνο. Δεν έχει πλάνο. Πού διαφωνείς? Εγώ να σου πω κάτι που ξέρω ότι διαφωνούμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν έχεις τον Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο στην ομάδα σου, με κάποιο τρόπο τον εκμεταλλεύεσαι. Με κάποιο τρόπο. Έξω, ο Λάζαρος ήρθε πολύ μεγάλο, Στάνια. Δηλαδή, ανεξάρτητα από αυτό, έχει μια νοοτροπία συζήτηση... και μια εμπειρία. Έτσι. Okay, μην τα. Για να μπαίνει αλλαγή 20 λεπτά. Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε πουθενά. Εγώ σου έχω πει ότι θεωρώ ότι. Θα έπρεπε να του δώσει ένα λίγο πιο ενεργό ρόλο, κατάλαβες. Όχι τόσο να παίζει, αν δεν του έχει πει. Στάνια, είπα στο ραδιόφωνο ότι θεωρώ ότι ο Λάζαρος θα έπρεπε να είχε πάρει περισσότερα 15 λεπτά, 20 λεπτά, 25 λεπτά. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο σε αγωνιστικό εκεί χρόνο. Εκεί που διαφωνώ με τον Λάζαρο είναι στη φρασιολογία που χρησιμοποίησε στη δήλωσή του. Αν ο Λάζαρος έλεγε, «Κοτς, θεωρώ ότι με αδίκησες και όφιλες να μου έχεις δώσει περισσότερες ευκαιρίες», δεν θα έλεγα τίποτα απολύτως. Στο μόνο που διαφωνώ με τον Λάζαρο, στα όσα έγραψε, είναι στη φρασιολογία και στην πολύ μεγάλη προσπάθεια υποβάθμισης και υποτίμησης του προπονητή. Εγώ νομίζω εγώ ότι θα έπρεπε... Εγώ πόσες φορές στο μικρόφωνο έχω πει ότι θα έπρεπε να πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Όπως ο Λάζαρος ήξερε να σου πω όταν ήρθε το ΦΕΤΦΑ ότι δεν θα πέσει. Άσε, ο Λάζαρος ήρθε πολύ μεγάλο σενάριο. Ήταν ο Τσάλος για αλλαγή μιλάμε. Ο Γιάννης ο Πασάς ήταν κακός παίχτης. Δηλαδή ο Πασάς όταν έμεινε στη Βέρεια και έκανε μια πολύ καλή χρονιά και ανέβασε στη Βέρεια άσχετα τι έγινε μετά με το σύστημα με τα play-off. Ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλαγή στον Άρη. Μα γι' αυτό το λόγο σου λέω πολλές φορές. Δεν μπορούσε να έχει τρεις-τέσσερις παίκτες έξυπνες μεταγραφές ο Άρης. Λέω, αυτό λέω. Δηλαδή μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι ο Άρης είχε πάει όντως στο Σάγιακα, πήγε στο Σάγιακα, προσπάθησε να τον πάρει. Δεν θέλει να έρθει ο Σάγιακα. Δεν υπήρχε η προοπτική. Εγώ λέω λοιπόν ότι. Εγώ τον Καραχάλιο θα πήγα να τον πάρω τώρα. Δεν γίνεται. Σαν Άρης. Ναι. Θα πάρω τον πάρω. Γιατί μην τον πάρω. Ο Καραχάλιος, για τον Καραχάλιο θυμάστε, έλεγα πέρσι το καλοκαίρι, έκανε μια χρονιά γεμάτη τραυματισμού. Φέτος έχω μια αφιβολία. Τώρα θα πα. Πρόσεξε, θα τον πάρει με λίγα, θα του βάλει ένα πλάνο και θα πει εγώ σε πιστεύω. Δεν τον απορρίπτω. Αυτό σου λέω. Δεν τον απορρίπτω. Εγώ σου λέω συνολικά ότι ο Άρης θα πρέπει να αρχίσει να πιστεύει περισσότερο στον Έλληνα παίκτη. Γιατί εγώ το πρόβλημα το βρίσκω εκεί. Λέει ο φίλος του Αναστάσης, πλέον οι Αριανοί πρέπει να έχουμε όνειρο, όχι την κατάξυση ενός τίτλου, αλλά την έλευση ενός επενδυτή του Βεληνικού στον άλλον τεσσάρων. Που να μην προσμένει σε έσοδα από πωλήσεις πρωτοκλασσά των ποδοσφαιριστών της ομάδας, εισιτήρια και τηλεοπτικά για να κάνει μεταγραφές και φυσικά να έχει δύναμη ο λόγος του στα κέντρα των αποφάσεων. Ιστερόγραφο. Γνώμη ενός Αριανού για τον Κωνσταντέλια. Όταν δεν είσαι Καρυπίδης, να ισχύουν όλα τα παραπάνω αλλά Σαββίδης, τον κρατάς στην ομάδα και αυξάνεις τις πιθανότητες να πετύχεις ένα μεγάλο και διαχρονικό στόχο. Στο κάτω-κάτω το αυστριακό πρωτάθλημα είναι ίδιο επίπεδο πάνω-κάτω με το δικό μας, ίσως και ένα κλικ πιο κάτω και από την άλλη, αν μπει στους ομίλους Champions League, το κέρδος θα είναι πολύ μεγαλύτερο για όλους. Λέει ο φίλος ο Αναστάσης. Λοιπόν, να δώσουμε και ένα μήνυμα του Ζίβκο Ζίβκοβιτς μετά τη συνάντησή του με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και την οριστικοποίηση ότι φεύγει. Νιώθω ότι πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Δεν θα πω αντίο, λέει, στην οικογένειά μου. Στη διάρκεια των 5 χρόνων που ήμουν εδώ, περάσαμε πολλές καλές και κακές στιγμές. Σας αισθάνθηκα κοντά μου. Μεγάλωσα, ορίμασα σαν πρόσωπο και σαν ποδοσφαιριστής. Είτε στα καλά είτε στα άσχημα, ήμασταν σαν μια οικογένεια. Ποτέ δεν τα παρατήσαμε, ποτέ δεν πέσαμε κάτω. Ο ΠΑΟΚ είναι και θα είναι πάντα μέσα μου. Ευχαριστώ σε όλους τους προπονητές, ευχαριστώ στο staff, ευχαριστώ στη διοίκηση και ειδικά την οικογένεια Σαββίδη που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι μέρος αυτής της οικογένειας. Τώρα είναι ώρα να φύγω, αλλά όπως έγραψα και στην αρχή, ποτέ δεν θα πω αντίο στον ΠΑΟΚ που είναι η οικογένειά μου. Ο φίλος ο Γιάννης, για να γλυκαθούμε και στην πορεία, λέει: «Εγώ λέω, ας αφήσουμε τις βλακίες. Πλέον το ποδόσφαιρο είναι business. Πρέπει να έρθουν έσοδα στην ομάδα. Θα βρεθεί κι άλλος τέτοιος παίκτης. Τα λεφτά είναι πολλά και χρειάζονται να πάει μπροστά η ομάδα». Και ο φίλος ο Παναγιώτης μου λέει: «Πες του να πάει να πάρει αυτό τον Πασά. Στη ΓΑΜ Εθνική τον είχαμε. Τι καημός είναι αυτός». Μα δεν είναι κακός παίκτης, ρε, εσύ ο Πασάς. Δεν είναι κακός παίκτης. Όχι, όχι, εγώ δεν στέκομαι στον Πασά και στον κάθε Πασά. Για εγώ λέω για να ότι τώρα... δεν γίνεται. Συγνώμη, δεν γίνεται. Πώς το λέγανε αυτό τον εξτρέμ που είχε ο Άρης αλλαγή. Όχι ο Ματαρίτα. Ο άλλος που είχε. Το Μενέντεθ λες. Γιατί να έχεις το Μενέντεθ για να μην έχεις τον Πασά. Εγώ λέω το εξής, ότι δεν γίνεται να μην υπάρχουν με βάση το οικονομικό, με βάση το πορτοφόλι που διαθέτεις, 5-6 παίκτες από τους 200
στους οποίους βλέπεις μια προοπτική. Δεν γίνεται, ρε, Βασίλη, φίλε. Βασίλη, αν μπορούσε ο Άρης να φέρει κάθε χρόνο 3-4 πάλμα, δεν θα συζητούσαμε καν τώρα. Ναι, όχι. Άλλο, όταν έχεις τέτοια ποιότητα, φυσικά δεν μπαίνει καμία σύγκριση. Όταν φέρνει το Μενέντεφ, το Ματαρίτα και κάποιους παίκτες που δεν είναι για τον Άρη. Και μόνο Ματαρίτα. Φέρε, ρε, φίλε, Έλληνες, χίλιες φορές. Πάρ' την εφημερίδα, αύριο να διαβάσεις, να δεις κι άλλους. Κι άλλους. Έχει πάρα πολλούς. Λοιπόν, ήρθε νομίζω η ώρα να γλυκαθούμε λιγάκι. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα σας πάρω πραγματικά. Άσε μας, ρε Τάνια, κάθε εβδομάδα την επόμενη εβδομάδα μας λες. Και θα σας πάω Μεγάλου Αλεξάνδρου 10, άντε, εκεί στο Gelato Lab, να δοκιμάσουμε όλες τις γεύσεις. Γιατί από την πρώτη μπουκιά θα καταλάβετε τη διαφορά. Γιατί εκεί το παγωτό είναι τέχνη. Χειροποιητό με πλούσια γεύση, φτιαγμένο με φρέσκο ελληνικό γάλα και φρέσκα φρούτα εποχής. Και από γεύσεις φυσικά ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Από βανίλια, φράουλα, λεμόνι, σοκολάτα, μπανόφι, πάβλοβα, νουτέλα, αλλά και πολλές ακόμα, ανάλογα βέβαια και την εποχή. Gelato Lab, που θα το βρείτε, Μεγάλου Αλεξάνδρου 10, στους Αμπελόκηπους, αλλά και βέβαια σε όλες τις πλατφόρμες delivery. Θα σας πάω εκεί για να δοκιμάσετε αυτό το παγωτό και θα καταλάβετε. Παγωτό όπως παλιά. Πώληση φυσικά και λιανική, αλλά και χοντρική. Και πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι εκπομπής, τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95,5. Έχουμε και ματσάκι απόψε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9,5 δεύτερος τελικός. Σούπα ότι είχε κάνει λάθος ο Αταμάν που είχε βάλει στην 12η, στην εξάδα των ξένων τον Βιλντόζα και άφησε τον Μπαλτσερόφσκι απ' έξω. Όχι πως Μπαλτσερόφσκι είναι μια παιχτάρα. Αλλά θα έχει ένα ψηλό λίγο να έχει ένα αναλώσιμο για τον Μιλουτίνοφ. Μπαλτσερόφσκι σήμερα μέσα στην εξάδα των ξένων. Έξω είναι ο Βιλντόζα. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Θέλει μια νίκη για να πάει στο 2-0. Μια νίκη ο Παναθηναϊκός για να ανακτήσει το πλεονέκτημα της έδρας. Ισορροπημένο παιχνίδι. Πιστεύω θα είναι διαφορετικό σε σχέση με το παιχνίδι το πρώτο, που ο Ολυμπιακός είχε φύγει με διαφορά 15 πόντων και γενικώς πατούσε πολύ καλύτερα από τον Παναθηναϊκό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και η έκπληξη για μένα ήταν ότι κέρδισε μόνο 5 πόντους σε σχέση με την εικόνα του αγώνα. NBA να μην κάνουν οι Celtics, τους Mavericks του Doncic. Και στα λέω αυτά για να πάω στο ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος τελείωσε τη χρονιά φέτος με την ήττα χθες στο Περιστέρι. Μια ήττα η οποία τον οδηγεί στην τέταρτη θέση σε μια χρονιά η οποία νομίζω ότι κύλησε καλύτερα από κάθε προσδοκία, γιατί πολύ απλά ο στόχος που είχε οριοθετηθεί στο ξεκίνημά της δεν ήταν αυτός. Ήταν μια καλή πορεία στην Ελλάδα, μια καλή πορεία στην Ευρώπη, η ισορροπία μεταξύ ενός πρωταθλήματος στην Ευρώπη με το αντίστοιχο του ελληνικού πρωταθλήματος. Και τελικώς ο Άρης έφτασε, πέρασε την επόμενη φάση της Ευρώπης, μπήκε στην τετράδα του πρωταθλήματος, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του κυπέλου. Κυρίως όμως πέτυχε δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά κατά την προσωπική μου άποψη. Το πρώτο είναι ότι δέθηκε ακόμα περισσότερο με τον κόσμο, γιατί πολύ απλά ο κόσμος αναγνώρισε αυτό το οποίο έβλεπε. Μια ομάδα η οποία έχει ταυτότητα, που τον εκπροσωπεί επάξια. Μια ομάδα η οποία δεν ασχολήθηκε με τραυματισμούς, αλλά έβρισε κάθε φορά κίνητρα. Και αυτό φάνηκε από την εικόνα του Παλέ τη φετινή χρονιά. Και το δεύτερο είναι πως ανέβασε πάρα πολύ την εμπορική της αξία. Τα εξασφαλισμένα έσοδα μέχρι στιγμής για την επόμενη χρονιά είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα από χορηγίες, μέσα από τις δεδομένες συμφωνίες που υπάρχουν, τα έσοδα από το ποσό του στοιχήματος, και χωρίς να σου υπολογίσω, επειδή πιστεύω ότι φέτος ο Άρης τον Μπάης θα δώσει πάρα πολλά διαρκείας. Πέρσι έπεσα έξω κατά περίπου 500-600 εισιτήρια. Είχα εκτιμήσει ότι θα είναι 2.500 εισιτήρια διαρκείας. Αν και φέτος το καλοκαίρι δεν είναι 2.500 διαρκείας, θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Γιατί πολύ απλά το αξίζει αυτή η ομάδα. Το αξίζει με βάση το πώς λειτουργεί. Ξεκινώντας από το μοντέλο αγωνιστικής διοίκησης, το οποίο το κατευθύνει προφανώς ο Γιάννης Καστρίτης, ο οποίος θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία, και το αξίζει ακόμα και από κινήσεις που το είπα εγώ ότι είναι λεπτομέρεια, αλλά έχει την αξία της. Χθες, για παράδειγμα, ο Άρης έπαιξε στο Περιστέρι χωρίς τον Γκάλινατ και τον Χάρελ. Ο Σανόγκο έσφιξε τα δόντια του, γιατί το παιδί έχει ένα προβληματάκι, έπαιξε. Ο Φίλιος ήταν επίσης στην αποστολή, παρότι δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει. Ωστόσο, ο Καστρίτης τους συμπεριέλαβε όλους. Γιατί θέλει να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό στην προσπάθεια που κατέβαλαν όλη τη χρονιά. Αυτό δείχνει για μένα, τώρα δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Βασίλης ο Μάστορας, για μένα δείχνει την κουλτούρα μιας ομάδας. Δείχνει τους κανόνες μιας ομάδας, κίνηση σαν και αυτή που έγινε προχθές, γιατί χθες ήταν ο αγώνας. Τι γίνεται, Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπες μία λέξη που είναι πολύ ισχυρή. Δείχνει το σεβασμό απέναντι στους αθλητές.
Το δεύτερο, το γεγονός ότι γέμιζε το παλέ στους περισσότερους αγώνες, είναι η απόδειξη ότι ο κόσμος έχει ισχυρό αισθητήριο και δεν έλκεται μόνο από τον στόχο, έλκεται και από την προσπάθεια. Είναι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους στήθηκε η φετινή ομάδα μπάσκετ του Άρη, η οποία έκανε κάτι περισσότερο από αυτό που ο κόσμος περίμενε, αλλά έχω την άποψη ότι συμπαραστάθηκε ο κόσμος στην ομάδα, γιατί εκτίμησε την προσπάθεια που έκαναν οι αθλητές. Ο Άρης ήταν οικογένεια, μπασκετική οικογένεια, με έναν προπονητή ο οποίος δεν θροβατούσε, ήταν νορμάλ, επίσης μαχητής και ενέπνεε τους αθλητές να κάνουν το καλύτερο δυνατό, και ο Άρης έκανε αυτό που έκανε. Είναι νομίζω ένα καλός πιλότος για το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, για να δει τι ακριβώς έκανε το μπάσκετ, κέρδισε με εμπιστοσύνη του κόσμου, έκανε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι δυσανάλογα θετικό σε σχέση με την επένδυση, ώστε να το αντιγράψει και το ποδόσφαιρο. Θα το ξαναπώ, δεν είναι μόνο τα μπάτζετ τα οποία δημιουργούν μια μαχητική ομάδα. Είναι η κουλτούρα, η φιλοσοφία, η διοικητική, και το να μπορεί ο προπονητής να παίρνει από τον κάθε αθλητή το καλύτερο δυνατό. Και όσο αφορά το τελευταίο, το ότι ακόμη και οι τραυματίες ήταν στην αποστολή του τελευταίου αγώνα, είναι οι συγκρίσεις αναπόκριπτες, την πολιτική που ακολούθησε η ποδοσφαιρική ομάδα στο κρισιμότερο, το σημαντικότερο φετινό αγώνα, που δεν ήταν άλλος από τον τελικό του κυπέλου, που άφησε στη Θεσσαλονίκη τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ήταν στην αποστολή. Και βάζω ένα δίλημα, ένα ερώτημα, εάν σε αυτή την ύστατη προσπάθεια, ως απλή φυσική παρουσία, ένας εμπειρότατος ποδοσφαιριστής που ακούσε το όνομα Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος είχε θέση στην αποστολή του Άρη. Είτε μέσα σε αυτή, είτε ακόμη και ως φυσική παρουσία στο χώρο όπου διανυκτέρευσε η αποστολή. Είναι η αλφάβητος του ποδοσφαίρου, την οποία όποιος επιχειρεί να την αλλοιώσει, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις το κάπα μπροστά από το άλφα. Είναι η αλφάβητος. Πρώτα κάνεις αυτά τα οποία αποτελούν το εγχειρίδιο του ποδοσφαίρου, και από εκεί και πέρα ό,τι ικανότητα έχει ένας παράγοντας θα προσθέσει τη δική του την ελιά. Το εγχειρίδιο όμως δεν μπορεί να παραβιαστεί, διότι οποιαδήποτε παραβίαση οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία ανεπιθύμεται. Ξέρεις, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο Άρης τελευταίας τριετίας είναι η υπεραξία. Δηλαδή, για να δώσω και ρεπορτάζ. Ο Άρης θα ήθελε πάρα πολύ να ανανεώσει τον Ρόνι Χάρελ, τον οποίο τον έφερε με 6-7 χιλιάρικα το μήνα, 60-70 χιλιάδες ευρώ ήταν το συμβόλαιό του. Αυτή τη στιγμή ο Χάρελ έχει προσφορά στα χέρια του 2,20. Άρα τον ξεχνάμε. Ο Γκάλινατ, για να δώσουμε και μια είδηση, ήρθε στον Άρη με περίπου 10 χιλιάρικα το μήνα. Ο Γκάλινατ τώρα ετοιμάζει βαλίτσες για να πάει στην Κίνα, όπως έκανε και πέρσι το καλοκαίρι, για να πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, περίπου τρίμηνο. Και καθώς ήταν στους κορυφαίους σκόρερ του EuroCup για σχεδόν μέχρι τον τραυματισμό του, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να τον κρατήσει. Ο Bloombergs έχει στα χέρια του προσφορά με διπλάσιο συμβόλαιο σε σχέση με αυτό που έχει στον Άρη. Ο Σανόγκο συμφώνησε με τον Μαρούσι με υπερδιπλάσια τελικά χρήματα σε σχέση με αυτά που εισέπατε στον Άρη. Και έχουμε την πολύ μεγάλη ιστορία, την πολύ μεγάλη υπόθεση του Βασίλη Τογιόπουλου, στον οποίο ο Άρης θα καταθέσει και νέα βελτιωμένη προσφορά για να μπορέσει να τον κρατήσει, γιατί ο Τογιόπουλος θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τι θα γίνει και με άλλους Έλληνες παίκτες και κάποιους που έχει στο μυαλό του ή άλλους ο Καστρίτης, και αυτή τη στιγμή τελειώνει τα συμβόλαιά τους με άλλη ομάδα, με την προσδοκία ότι θα μπορέσει να πει στον Τογιόπουλο, ο οποίος Τογιόπουλος έχει προσφορές στα χέρια του, δεν φοβάμαι την Τουρκία τόσο και την Turk Telekom προσωπικά, πιο πολύ τη Γερμανία φοβάμαι, για να είμαι ειλικρινής, ως επόμενο προορισμό. Τι θα έκανε αν ήσουν Τογιόπουλος? Κοντά στα 4,80 για 3 χρόνια θα είναι η προσφορά του Άρη τελική. Η λογική λέει ότι θα έψαχνα ένα καλύτερο εργασιακό προορισμό. Είναι η φιλοδοξία του κάθε αθλητή για κάτι καλύτερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προδίδει τον Άρη. Όχι, ίσα-ίσα, το παιδί σεβαστή και τα λοιπά. Έτσι, το σεβάστηκε σε όλα τα επίπεδα, προσέφερε τα μέγιστα. Από εκεί και πέρα αυτή είναι διαδρομή των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Ζητούν καλύτερες εργασιακές. Άλλο σε ρωτάω. Αν έχεις 210 ναι. από τη Γερμανία το χρόνο, ναι. 220 και 160 ναι. από τον Άρη, στον οποίο ουσιαστικά πώς να πω, αναπτύχθηκε σαν να είσαι λουλούδι, τι κάνεις, μένεις στον Άρη ή πας στη Γερμανία? Ναι, για 60 χιλιάρικα παραπάνω. Αν η διαφορά είναι
σχετικά μικρή, mm-hmm. θα πρέπει να κάνει ο Άρης την υπέρβαση. Θα δείξει μια αναγνώριση αυτού του οποίου προσέφερε ο Τολιόπουλος και από την άλλη θα του αφαιρέσει το κίνητρο ότι πάει να βρει ένα καλύτερο εργασιακό προορισμό. Κάποια στιγμή το λέγαμε και χθες, προχθές μάλλον, όσον αφορά το πώς διαχειρίζεσαι το έμψυχο υλικό σου. Δεν μπορείς να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει μια υπέρβαση. Είτε θα λέγεται το Λιόπουλο στο μπάσκετ, γιατί στις άλλες περιπτώσεις που ανέφερες το πολύ καλό σου ρεπορτάζ, οι διαφορές είναι τεράστιες και ο Άρης παραμένει ένα τίμιο σωματείο που απλώνει τα πόδια του μέχρι το πάπλωμα, άρα δεν μπορεί να κάνει τρελά πράγματα, δεν μπορεί να κάνει υπερβάσεις για να μην βρεθεί πάλι εκεί που είχε βρεθεί στο παρελθόν. Άρα λοιπόν εκεί δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Στην περίπτωση του Λιόπουλου, με τα νούμερα τα οποία λες και είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι αξίζει για περισσότερους από έναν λόγο να κάνει αυτή τη μικρή υπέρβαση και ας πάρει έναν αθλητή ο οποίος να τον πληρώσει λιγότερο ή δύο αθλητές να κάνει το Μουαγιάν. Δεν μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα που θα δώσει ως διαφορά στο μπάτζετ στον Τολιόπουλο για να κρατήσει αυτόν τον αθλητή, ο οποίος νομίζω είναι ένα σύμβολο για τον μπασκετικό Άρη και κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση των φίλων της ομάδας. Βασίλη Βάστορα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καταρχάς, επειδή ακούγονται πάρα πολλά ονόματα, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά του προτείνεται ρωτάω να μάθω από το ενδιαφέρομαι. Τεράστια. Πραγματικά τεράστια διαφορά. Μέχρι να τελειώσει το θέμα του Τολιόπουλου, το οποίο δεν θα καθυστερήσει, σήμερα έχουμε 7, νομίζω το αργότερο μέχρι 17, άντε βία 20, θα έχει τελειώσει θετικά ή αρνητικά το θέμα του Τολιόπουλου. Δεν θα πάρθει η απόφαση ό,τι αφορά τους Έλληνες παίκτες, ακόμα και της τωρινής ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει μια εξαίρεση ενός παίκτη, δεν είναι ο Μωράιτης του Παναθηναϊκού, υπάρχει μια εξαίρεση ενός παίκτη τον οποίο θέλει ο Άρης ούτως ή άλλως. Χρωστάω λίγο ρεπορτάζ επίσης για τον Κογιάδο. Γράφεται το όνομα του Κογιάδο, ενός παίκτη ο οποίος διαχρονικά, για το ποδόσφαιρο τώρα πήγα, διαχρονικά είναι στη μεταγραφική λίστα του Άρη, ένας παίκτης που αρέσει πάρα πολύ στη διοίκηση της ΠΑΕ. Ο Κογιάδο φέτος ήταν δανεικός στην Σαουδική Αραβία, τελείωσε με 4 γκολ και 4 ασίστ. Δεν έχω δει παιχνίδια του για να μπορέσω να κρίνω πόσο καλή ήταν η παρουσία του και ανήκει στην Πέτης με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ο Άρης τα τελευταία 3 χρόνια, τελευταίες 3 μεταγραφικές περιόδους ασχολείται με τον Κογιάδο, προσπάθησε να τον αποκτήσει υπό τη μορφή δανεισμού μάλιστα, το Γενάρη δεν κατάφερε να τον πάρει. Ο Κογιάδο έχει συμβόλαιο 800.000 ευρώ από στην Πέτης. Ο Άρης με την Πέτης έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση έπειτα από το εξαιρετικό deal το οποίο είχαν με τον Μωρόν. Ο Κογιάδο έδωσε μια συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι ο στόχος του είναι να κερδίσει θέση στην Πέτης. Σήμερα μιλώντας με έναν συνάδελφο, ο οποίος μας έχει βοηθήσει αρκετά και μας έχει βοηθήσει αρκετά στο θέμα του Μωρόν, γιατί είναι πάρα πολύ έγκυρος στο ρεπορτάζ, μου είπε ότι ο Κογιάδο δεν θα μπορέσει να βρει θέση στην Πέτης. Είναι σχεδόν αδύνατο. Οπότε ο νέος δανεισμός του, γιατί μιλάμε για συμβόλαιο μέχρι το 2029, δείχνει μονόδρομος. Όπως και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης για την αγορά των δικαιωμάτων του, το βλέπει πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μου απέκλεισε το σενάριο να επιδιώξει ο Άρης κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε με τον Μωρόν. Δεν μου έδωσε και πολλές πιθανότητες. Αλλά γενικώς τον Άρη, εγώ βλέπω ότι είναι σε μια φάση αναμονής, προφανώς και για οικονομικούς λόγους, για να δει τι ακριβώς θα γίνει με τον Μωρόν. Σήμερα υπάρχει χθες υπήρξε μια δήλωση από τον πρόεδρο της Κάντιθ, ο οποίος διέψευσε ότι κατέθεσε πρόταση 2 εκατομμυρίων, όπως έγραψαν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης για την αγορά του Μωρόν. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο για τον Καμαρά που είπα. Πάω και έχει βάλει ένα deadline μέχρι το βράδυ για να αποδεχθεί την πρόταση ο παίκτης από τη Γουινέα. Εκτιμάται, γιατί ζητάει 2 εκατομμύρια ευρώ, το είχαμε πει και πριν 2 μέρες. Εκτιμάται ότι δεν μπορεί να τα βρει αυτά τα λεφτά στην αγορά. Και ο ΠΑΟΚ ασκεί αυτή τη σκληρή στάση, πιστεύοντας ότι μέχρι το βράδυ που είναι το deadline θα αλλάξει στάση ο ποδοσφαιριστής και θα αποδεχτεί την πρόταση του ΠΑΟΚ που μαζί με ένα μπόνους υπογραφής 1 εκατομμύριο ευρώ φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Είναι 4,5-4,6 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια.
η πρόταση του ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει σκληρή διαπραγμάτευση. Υπάρχει επίσημη πρόταση στον Μπρέθουαιτ, για τον οποίο θα σας πω στο φινάλε μια ιστοριούλα που έχει ενδιαφέρον για το πώς προφέρεται το όνομά του. Έχουν ακόμη διαφορά. Είπαμε και τη δυσκολία που μας ανέφερε ο ρεπόρτερ από την Ισπανία, που έχει να κάνει με το να φύγει από εκεί, γιατί έχει επιχειρήσει και η γυναίκα του και έχει πάρα πολλά λεφτά ο Μπρέθουαιτ. Έχει αρκετά εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και υπάρχει τώρα, Βασίλη, για να σε πάω σε κάτι άλλο, yeah. Βλέπω στα παραπολιτικά, υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν από 6 ώρες που λέει ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης πουλάει την ΑΕΚ στα χέρια του Μάριου Ηλιόπουλου της Σίτζετ, θα περάσει κυτρινό μαύρη ΠΑΕ. Αυτό αναφέρει το σχετικό. Μάριου Ηλιόπουλου της Σίτζετ, η εταιρεία που έχει η Σίτζετ, ναι. Ναι, τα τζετοθαλάσσια. Το είχε γράψει και το parogame.gr και γράφει εδώ το σχετικό ρεπορτάζ τα παραπολιτικά, τα οποία θυμίζω ότι είναι επιρροές Μαρινάκη, ότι ο Μελισσανίδης θεωρεί ότι η ΑΕΚ έχει πετύχει τους στόχους που είχε βάλει από την ώρα που την ανέλαβε από τη ΓΑΜΑ Εθνική, την ανέβαση και λοιπά, έκανε το γήπεδο, και ότι πλέον συζητάει σοβαρά την πώληση και ήδη έχει μπει σε μια διαπραγμάτευση με το γνωστό ακτοπλό Μάριο Ηλιόπουλο της Σίτζετ, ο οποίος έχει πάρα πολλά χρήματα κλπ. Αυτά προκύπτουν σήμερα, δεν ξέρω. Εντάξει, κατά πόσο ισχύει αυτό το πράγμα. Πρόσεξε να δεις ότι πληροφορίες σχετικά με διαπραγματεύσεις με σκοπό την πώληση και τα λοιπά, ναι, για την ΑΕΚ υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το βάζω για τουλάχιστον 2 χρόνια. Ναι, και μάλιστα είχαν αναφερθεί και διάφορα ονόματα γι' αυτό. Όταν κάτι κυκλοφορεί εδώ και 2 χρόνια, δεν μπορεί να είναι ψέμα. Είναι αλήθεια. Εγώ ακούστηκα να πάρει και άλλα πρωταθλήματα ο Μελισσανίδης για να φύγει. Όχι, δεν μπορεί να είναι ψέμα. Τώρα, ναι, η νέα μόδα της εποχής είναι συμπαίκτης. Αυτή είναι η νέα μόδα της εποχής. Ναι. Ο Μελισσανίδης θεωρώ ότι είναι τέτοια η σχέση του με την ΑΕΚ, τόσο το δέσιμο που έχει, που δεν το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο να δώσει την ομάδα σε κάποιον αν δεν τον έχει τεστάρει. Και να φύγει τώρα που έχασε το πρωτάθλημα. Άλλο λέω. Αν δεν τον έχει τεστάρει. Άξι, όταν λέω τεστάρει, εννοώ ότι έλα εδώ πέρα να το τρέξουμε μαζί. Να σου δείξω ορισμένα πράγματα, να μάθεις ορισμένα πράγματα, να σε ελέγξω κι εγώ με τον τρόπο μου χωρίς να το πω και αναλόγως μετά να πάρεις το. Την ομάδα. Δηλαδή, έτσι δουλεύουν. Το μόνο που μπορεί να είναι την οικονομική δυνατότητα. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Έτσι δουλεύουν οι Αμερικάνοι. Ο επόμενος μεγαλομέτοχος μπαίνει στην αρχή με ένα ποσοστό, μπαίνει στην ομάδα μέσα, αρχίζει να αποκτά μια τριβή και μετά βλέπεις από 2-3 χρόνια. Παίρνει και το ποσό της ομάδας. Ναι. Αυτό γίνεται κυρίως στο NBA, στα franchise. Δηλαδή μπαίνει στην αρχή με ένα 10%, με ένα 8% και αρχίζει μετά και βλέπει τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή δεν είναι απότομο ότι ξαφνικά μπήκα σε ένα χώρο τον οποίο δεν τον ξέρω. Έχω αποκτήσει μια εμπειρία διετίας, ναι, και έχω την εντύπωση ότι ο Μελισσανίδης αυτό θέλει να κάνει. Εγώ νομίζω ότι ο Μελισσανίδης δεν θα θέλει τώρα να τη δώσει, γιατί είναι μια χρονιά που πήγε στραβά για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Οπότε θα φανεί ήττα. Πιστεύω ότι θα περιμένει να ξαναπάρει ένα πρωτάθλημα και ίσως τότε κάνει την κίνηση. Και έχω ακούσει και για τον Αλαφούζο ότι όλη η ιστορία είναι ότι θεωρεί τον Παναθηναϊκό με το νέο γήπεδο επενδυτική ευκαιρία. Έχει βάλει πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι, για να τον φέρει και να τον κρατήσει μια κατάσταση. Και εκτιμά ο Αλαφούζο ότι αν κάνει δυνατή την ομάδα και την βάλει στο νέο γήπεδο πρωταθλήτρια, θα μπορέσει να πάρει πάρα πολλά λεφτά. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει έναν εφοπλιστικό κύκλο που θα μπορούσε να βρει ανθρώπους να ασχοληθούν, αλλά σε περίπτωση που γίνει το γήπεδο όμως, για να έχουν και αυτοί κάπου να αποσβέσουν την επένδυση. Είναι άλλο ο Παναθηναϊκός, ναι, σε ένα γήπεδο. Ακόμη και το ΆΚΑ τώρα θα τον ανεβάσει τα έσοδα, αλλά είναι άλλο να πάει στο δικό σου γήπεδο, ναι, βέβαια, από τον Παναθηναϊκό τη Λεωφόρου. Τώρα να σα κλείσω λίγο με αυτή την ιστορία με τον Μπρέθουαιτ, που έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει και βίντεο, αλλά δεν τα ακούσαμε τώρα. Έχουμε μιλήσει τον Τεντόγλου να πούμε. Έτσι. Θα πούμε και για τον Τεντόγλου, θα κλείσουμε αυτό. Ο Μπρέθουαιτ γράφεται το όνομά του με BRAI, έτσι έχει καθιερωθεί. Μάρτιν Μπρέθουαιτ, και διαβάζεται έτσι. Όπως γράφει ο Νίκος Μπουζιονέλος, ο συνάδελφος που το έχει ψάξει, στα δανέζικα, επειδή ο πατέρας του ήταν Άγγλος και η μάνα του Δανέζα, τον προφέραν Μπράθουαιτ. Το σωστό, λέει, είναι ότι κανονικά το όνομά του είναι Μπράθουαιτ, δεν υπήρχε το I. Ο πατέρας του είναι από τη Γουιάνα της Λατινικής Αμερικής, ένα μέρος στο οποίο μιλάνε αγγλικά. Και λεγόταν Μπράθουαιτ. Πήγε κάποια στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και για κάποιο λόγο έγινε λάθος στα χαρτιά του, βάλαν και ένα I και έγινε από Μπράθουαιτ Μπρέθουαιτ. Και από τότε έμεινε η προφορά του ονόματος έτσι,
Το έχει εξηγήσει ο ίδιος και σε μια συνέντευξή του στην Ισπανία. Οπότε να ξέρει ο κόσμος ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και τον αποκτήσει και είναι αυτός ο βασικός σεντερφόρ, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω από το όνομα του Μπράθουαϊτ ή Μπρέθουαϊτ. Όνομα, άλλο δεν ξέρει πότε γεννήθηκε. Λοιπόν, είχαμε πρεμιέρα σήμερα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Ρώμη. Ξεκίνησε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος είναι ένας αθλητής που αναμένεται να φέρει μετάλλιο για την χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια χρονιά που βλέπουμε στο βάθος Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι τον Αύγουστο. Mm-hmm. Ο Μίλτος Τεντόγλου με ένα άλμα στην τέταρτη του προσπάθεια 8,14 προκρίθηκε στον τελικό. Τελικός είναι αύριο 9 η ώρα το βράδυ και 6 πρώτα λεπτά, γιατί βάζουν και τα λεπτά που θα γίνει πρώτη προσπάθεια στον τελικό, και θα διεκδικήσει βέβαια ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, το τρίτο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχει πάρει τα δύο προηγούμενα, οπότε πάει για το τρίτο. Υπήρχαν σήμερα βέβαια πολύ καλά άλματα, υπήρχε ανταγωνισμός. Ο Ελβετός, ο Σίμον Εχάμερ, έκανε πραγματικά μια τρομερή 8-41. Επίδοση. 8-41, 8-36 έχει ο Μίλτος Τεντόγλου καλύτερη επίδοση. Είναι η καλύτερη επίδοση φετινή του Ελβετού. Ακριβώς, καλύτερη επίδοση στον κόσμο είναι, όχι του Ελβετού. Αυτό λέω, του Ελβετού στον κόσμο. Φέτος, βέβαια δεν είδα το Μίλτο Τεντόγλου να τρομάζει. Ξέρει ότι ένας αθλητής μπορεί να κάνει ένα άλμα κάποια στιγμή καλό. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το επαναλαμβάνει, έτσι. Έκανε δήλωση και είπε ότι αφού έκανε 8-41 στα προκριματικά, μπορεί και παραπάνω. Ναι, εγώ okay. Για τον εαυτό μου θεωρώ ότι μπορώ να πάω στο 8-60. Ναι, το έχει δοκιμάσει, το διεκδικεί και 8-70 θέλει ο Μίλτος, αν με ρωτάς. Άρα ο τελικός έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα πάντα στο προκριματικό Τεντόγλου προσπαθεί να κάνει ένα άλμα απλά να περάσει στον τελικό. Αύριο τα σπουδαία θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ομή χθες είχαμε και χάντμπολ, γιατί το έλεγε χθες ο Βασίλης. Η ΑΕΚ έκανε το 1-1 στη σειρά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με το ίδιο μάλιστα σκορ απάντηση. 25-23 ήταν το πρώτο μάτς, 25-23 ήταν το χθεσινό. Και γιατί έλεγε για το γήπεδο εχθές. Mm-hmm. Πραγματικά, Κωστή, άμα έβλεπες τι ατμόσφαιρα επικρατούσε χθες στο κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας, στο κλειστό γήπεδο του Ιωνικού, ο κόσμος έσπρωξε την ΑΕΚ στην ισοφάριση. Και να πω και μια δυσάρεστη είδηση, γιατί νομίζω τώρα ότι αυτό είναι. Η γυναίκα που έχασε τη μάχη με τη ζωή ήταν προπονήτρια του Βόλι. Μιλάω για τη γυναίκα που πριν από δύο μέρες το μηχανάκι της βρέθηκε από τις ρόδες φορτηγού. Εικάζω, τώρα ακόμα δεν έχω προλάβει να το ψάξω, γιατί σε τροχαίο δυστύχημα έχασε η Γιώτα Καραδημητρίου την ζωή της. Προπονήτρια ήταν στη Χάνθ, προπονήτρια του Βόλι. Νομίζω ότι είναι αυτό το τροχαίο ατύχημα. Έβγαλε και μια ανακοίνωση Χάνθ. Κρίμα πραγματικά, 59 χρονών, κρίμα. Για να μην αδικήσουμε για το μήνυμα του φίλου του Μίλτου, πάλι για τον Κωνσταντέλια είναι, αλλά επειδή το στέλνει να το διαβάσουμε, αν δεν το δώσει στη Σάλτσμπουργκ, αλλά σε ένα κλαμπ πρωτοκλασάτο αργότερα, ακόμη και αν χάσει 2-3 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζει αυτομάτως πρεστίζ, όπως α πούμε κάνει η Δυναμό Ζάγκρεπ. Σου λέει δεν τη δίνω στη Σάλτσμπουργκ, το δίνω σε μια ομάδα πρώτης γραμμής και αυτομάτως δημιουργώ υπεραξία και εγώ ως σύλλογος. Αυτά, κάπου εδώ κλείνουμε. Η Τάνια Δήμο θα σας εκφωνήσει και τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ραντεβού και πάλι την Δευτέρα. Δεν ξέρω, ίσως στη διάρκεια της ημέρας έχουμε και άλλο ρεπορτάζ, οπότε αναγκαστούμε να βγούμε, γιατί είναι μια καυτή μεταγραφική ημέρα, ειδικά για τον ΠΑΟΚ.